αγαπητό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Μιλτιάδη τον Κύρκο, εννοείται με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το ΣΕΤΕ, στον οποίο προεδρεύει ο κύριος Ρέτσος. Αφού σας καλωσορίσω, θα περάσω το λόγο στον συνοικοδεσπότη, τον Μιλτιάδη τον Κύρκο, για την έναρξη. Και μετά θα σας απευθύνω δύο σκέψεις, γιατί βέβαια πρωτίστως και κυρίως τον λόγο έχουν οι παράγοντες που συμμετέχουν στο πάνελ μας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού σε σχέση με την εξωστρέφεια, συνέργειες και βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή θα κάνει το συντονισμό ο Μίλτος ο Κύρκος, βλέπετε δεν έχουμε συνεννοηθεί εκ των προτέρων, αλλά έχουμε άγαστη συνεργασία. Θα πω εγώ λίγες σκέψεις, γιατί δεν πρέπει να πάρουμε πολύ χρόνο, δεν επιτρέπεται, είμαστε οικοδεσπότες. Το γεγονός ότι ο τουρισμός και η ναυτιλία εύλογα θεωρούνται, και όλοι το ξέρουμε για την Ελλάδα, ότι είναι η βαριά βιομηχανία, είναι μια άποψη γενική και όμως αγγίζει την πραγματικότητα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που ξέρουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής από το 10 και μετά και έχουμε πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα, βλέποντας το μέλλον πάντο όμως αισιόδοξα. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι ο τουρισμός αμέσως ή εμέσως συνεισφέρει στο ελληνικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε ποσοστό 20% και απασχολεί ετησίως σε επίπεδο μονίμων και εκτάκτων εργαζομένων περίπου στον αριθμό των 800.000. Ο τουρισμός αποκτά μια ιδιαίτερη μορφή ιδιωτικής κατανάλωσης, διότι η πλειονότητα των κλάδων που συμμετέχουν στην άσκηση αυτού του τεράστιου εγχειρήματος, αγγίζει περίπου 200 διαφορετικά επαγγέλματα. Ιδίως στα χρόνια της κρίσης, ο τουρισμός λειτουργήσε σαν σανίδα σωτηρίας και το ξέρουμε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2017 είχαμε σε επίπεδο αφίξεων 2,5 εκατομμύρια περισσότερους ξένους από το 16. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μας καθησυχάσει, διότι οι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται όταν μιλάμε για αριθμητικά μεγέθη έχουν να κάνουν με τους γείτονες τουριστικούς προορισμούς που αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικά προβλήματα, είτε με θέματα πολύ σοβαρά τρομοκρατίας, είτε με θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος και βεβαίως θα πρέπει να μας απασχολήσει ότι έχει μειωθεί στο τουριστικό μας προϊόν ευρύτερα η ανταγωνιστικότητα λόγω υπερφορολόγησης. Αυτό το καταλαβαίνουν και όσοι είναι εξαιρετικά υπαρκείς με τα οικονομικά μεγέθη. Αξίζει να σημειωθεί, για να είμαι απόλυτα συγκεκριμένη, ότι λαμβάνεται υπόψη ο ΦΠΑ διαμονής από το 6,5% αυξήθηκε στο 13%, ο ΦΠΑ εστίασης από το 13% στο 23%, ο ΦΠΑ στις επιβατικές μεταφορές από το 8% στο 24%. Το λέω σχηματικά για να δείξουμε ότι στην ανταγωνιστικότητα έχει μεγάλη σημασία το πώς φορολογείται ένα προϊόν, αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι και ιδιαίτερα η φορολόγηση στα κέρδη των επιχειρήσεων έχει ανέλθει στον δραματικό αριθμό του 29%. Εάν στα παραπάνω στοιχεία μάλιστα συνυπολογίσουμε και την επιβολή φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλήματα, αυξάνεται ο υπολογισμός του πόσο θα πρέπει να μας ικανοποιεί η πορεία του τουρισμού σήμερα. Σε σχέση τώρα με τις προοπτικές του τουρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί η Ευρώπη σε επίπεδο τουριστικών προορισμών, καταλαμβάνει περίπου το 35% του συνόλου των διεθνών αφίξεων, αλλά υπάρχουν επίσημες μελέτες που μας λένε ότι το 2030 μπορεί να μας υπερβεί η Ασία. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι, ένας κίνδυνος που θα λέγαμε, το οποίο ήδη έχει επισημάνει και σε προηγούμενες ομιλίες του ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, ο κύριος Ρέτσος, τον οποίο θα αναφερθώ στο τέλος. Στο ευρωπαϊκό τουριστικό προϊόν, σε επίπεδο επιτροπής, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Ότι υπάρχει απουσία κοινής τουριστικής πολιτικής, αυξημένη γραφειοκρατία, ιδιαίτερα για το καθεστώς παροχής βίζας, ανάγκη αύξησης σχετικών κονδυλίων. Τα λέω σχηματικά γιατί, επαναλαμβάνω, θέλω να πάρω πολύ λόγο. Η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει δράσεις
Έχω καταγράψει περίπου 8 με 9. Θα επιφυλαχθώ στο τέλος για να μην πάρω το χρόνο. Τις έχω καταγεγραμμένες, μπορώ να τις διαβάσω. Στις οποίες εμείς, σύμφωνα με το θεσμικό μας ρόλο και τις δυνατότητες, θα είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε σε προτάσεις του ΣΕΤΕ για δράσεις, τις οποίες θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί. Αυτό το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό για την Ελλάδα είναι η αντιμετώπιση του εποχικού χαρακτήρα του τουρισμού. Ξέρουμε ότι κορυφαίοι μήνες είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αλλά αφορά στο επίπεδο των διακοπών, των τουριστικών διακοπών. Αν όμως εστιάσουμε και εστιάσουμε σοβαρά, μελετημένα και με πρόγραμμα, στα τμήματα ή μάλλον στα είδη του τουρισμού, και αναφέρομαι έτσι ενδεικτικά στον πολιτιστικό, θρησκευτικό, συνεδριακό, καλλιτεχνικό, οικολογικό, αθλητικό, καταδυτικό, γαστρονομικό και αγροτουρισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι το τουριστικό προϊόν μπορεί να έχει αυξητικά μεγέθη και να έχει μια εποφελή οικονομική πορεία για τη χώρα μας όλο τον χρόνο. Μιλώντας για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τον τομέα της κρουαζιέρας. Και εκεί αντιμετωπίζονται προβλήματα, ακόμη και στο κυρίαρχο λιμάνι που είναι ο Πειραιάς, από έλλειψη υποδομών και δυνατοτήτων να ανταποκριθούν στην πραγματικά προσφερόμενη υψηλή ποιότητα της κρουαζιέρας, που συμβάλλει στο τουριστικό προϊόν για την οικονομία της χώρας μας. Τα προβλήματα στην συνδεσιμότητα των νησιωτικών περιοχών επίσης και την μη επαρκή συνεργασία της πολιτείας με τις εταιρείες του κλάδου. Κλείνοντας, ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο έχω την τιμή να ασχολούμαι και εγώ στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εσωτερικών Υποθέσεων, δηλαδή στο κορυφαίο ζήτημα που αφορά στη χώρα μας και την απασχολεί τα τελευταία χρόνια λόγω της γεωστρατηγικής της θέσεως, και αναφέρομαι στο προσφυγικό, για να πω και να επισημάνω ότι η αύξηση του τουρισμού ή μάλλον οι καλές επιδόσεις χρόνο με το χρόνο δυστυχώς δεν μπορούν να καταγραφούν οριζόντια, διότι υπάρχουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και άλλες περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν χάσει πολύ σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό, διότι υπάρχει μια ελλιπής διαχείριση ή μια, εν πάση περιπτώσει, κορυφαία αντιμετώπιση σε επίπεδο έλλειψης υποδομών, με το δεδομένο ότι είμαστε και μια χώρα σε οικονομικά προβλήματα για τα νησιά αυτά. Γι' αυτό και είναι, απαιτείται μια πιο εμπεριστατωμένη συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Τέλοντας και κλείνοντας, ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Ρέτσο. Όχι διότι μας τιμάμε την παρουσία του και μαζί συνδιοργανώνουμε τη σημερινή συνάντηση, αλλά γιατί είναι ένας νέος άνθρωπος στο τιμόνι του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι αυτό που κάνει δεν το κάνει μόνο θεσμικά, αλλά γιατί το αγαπάει πολύ. Και το λέω διότι πέραν των δράσεων που έχει κάνει, ήδη έχει ξεκινήσει με πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο Μοσκοβισή, ξέρουμε ότι έχει δρομολογήσει την ενίσχυση του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, την αναβάθμιση της πρωτοβουλίας του Marketing Greece, τις συναντήσεις εργασίας σε 11 προορισμούς με τοπικούς φορείς, παράγοντες και γνώστες και πρόσκληση διακεκριμένων bloggers οι οποίοι είναι ικανοί να διαδώσουν το τουριστικό προϊόν. Ξέρετε, πίστευα και πιστεύω πάντα ως ελεύθερη επαγγελματίας επί 30 χρόνια, εγώ δεν είμαι πολιτικός καριέρας, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό, ότι αν κάτι το αγαπάς με πάθος, δεν έχεις το δικαίωμα να αποτύχεις. Και τουλάχιστον στο Γιάννη το Ρέτσο, νομίζω ότι τα δείγματα γραφής έχει προλάβει να τα δείξει. Και οπότε μένει να τον κρίνουμε αυστηρά στη συνέχεια των δραστηριοτήτων του. Αφού καλωσορίσω και τον επικεφαλής της πολιτικής μας ομάδας, τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, συνάδελφο ευρωβουλευτή, σας ευχαριστώ πάλι και πάλι για την παρουσία σας. Εύχομαι πολύ και μεγάλη επιτυχία σε αυτή μας τη συνάντηση και να τύχει και τις δημοσιοποίησεις πολύ σημαντικών απόψεων. Και τελειώνοντας και αφού περάσω το μικρόφωνο στο Μιλτιάδη τον Κύρκο, να πω ότι εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση του ΣΕΤΕ και όλων των φορέων του τουρισμού για οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί μέσα από το θεσμικό μας ρόλο να συμβάλλει στην προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ. Να χαιρετήσω κι εγώ από τη μεριά μου τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ και όλα τα μέλη του ΔΟΣΟΥ που είναι παρόντα σήμερα, παλιότερους και νεότερους φίλους, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη,
που δεν καταφέραμε να εκλέξουμε ηγέτη κεντροαριστεράς, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ίσως ευτυχώς δεν τον εκλέξαμε, για να είναι μαζί μας. Τον Σπύρο το Δανέλη από την προηγούμενη φουρνιά των Ευρωβουλευτών, τον κύριο Χαρχαλάκη, δήμαρχο Κυθήρων, που έχουμε τη χαρά να έχουμε αύριο μια πολύ σημαντική εκδήλωση και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Είναι σημαντική η παρουσία του ΣΕΤΕ σήμερα μαζί μας. Παρότι, όπως ξέρετε, λόγω της αρχής επικουρικότητας, εμείς δεν παράγουμε οδηγίες και κανονισμούς οι οποίοι αφορούν απευθείας τον τουρισμό. Δεν υπάρχει καν γραμμή τουρισμού στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Όμως η ολοκληρωμένη προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης προϋποθέτει πια οργανική διασύνδεση με άλλους τομείς, όπως είναι το περιβάλλον, όπως είναι η γεωργία, η αγροτική ανάπτυξη, η αλληλεία, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εκεί ως κοινοβούλιο έχουμε πρωτεύοντα ρόλο. Για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις μας για την Airbnb, για την Uber, για τη διασυνδεσιμότητα, για την ενεργή επάρκεια των κτηρίων και πάρα πολλές άλλες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν και την τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον όμως η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει και να επικεντρωθούμε σε τομείς της νέας οικονομίας, όπως η ψηφιακή οικονομία, έρευνα και καινοτομία, η πράσινη ανάπτυξη κτλ. Τις ευκαιρίες όμως που παρουσιάζονται και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από το νομοθετικό έργο πρέπει να μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε. Η Ελίζα και εγώ με τροπολογίες μας φροντίσαμε ώστε ο τουρισμός να αποτελεί προτεραιότητα στον κανονισμό του EFSI και έτσι η τομεακή ανισορροπία που υπήρχε έχει αμβληθεί. Αλλά δεν αρκεί μόνο να είναι μέσα στις προτεραιότητες. Η αναγνωρίσιμη και σταθερή ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα και η κυριαρχία του πελατειασμού αποδυναμώνει το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στις κοινοτικές επενδύσεις. Βλέπουμε λοιπόν πως οι μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση ενδιαφέρεται να ενισχύσει το επιχειρηματικό κλίμα. Αν αυτό δεν γίνεται, γίνεται διότι τα μεγάλα κόμματα συνήθως υποκύπτουν στις σιρήνες του πελατειασμού και δεν προχωράνε στις αναγκαίες αλλαγές που είναι η οριζόντια μεταρρύθμιση που μπορεί να στηρίξει όλες τις άλλες. Η δική μας άποψη είναι πως χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση, τη μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων, όλα τα άλλα που προσπαθούμε να κάνουμε μπορεί να πιάνουν τόπο, αλλά με πάρα πολύ κόπο και πολύ λιγότερο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε. Κλείνω με αυτό που εδώ μέσα όλοι γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν έχουμε ανάγκη από θριαμβευτικές ανακοινώσεις, καινούριων ρεκόρ, αφήξεων, που υποκρύπτουν από πίσω ακόμα και μείωση της κατακεφαλήν δαπάνης. Έχουμε ανάγκη από μια πολιτική προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού με ιδιαίτερο βάρος στις εναλλακτικές μορφές, στην αυξανόμενη διάρκεια, τη σύνδεση με την αγροτική οικονομία, με την ελληνική και ευρύτερα τη μεσογειακή διατροφή, με τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας. Αυτές είναι και οι κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος πρέπει να φύγει πολύ σύντομα. Δημήτρη, θα θέλαμε την συμβολή σου. Ευχαριστώ, Μίλτο. Θα ήθελα να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τους οργανωτές, την συνάλφο την Ελίζα Βόζεμπερκ και τον Μιλτιάδη τον Κύρκο, για αυτή την πρωτοβουλία. Να καλέσουν το ΣΕΤΕ εδώ, στις Βρυξέλλες, και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να προωθήσουμε αποτελεσματικότερα έναν μεγάλο εθνικό στόχο, που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά, του ελληνικού τουρισμού, γιατί έχει αποδειχθεί ότι στα χρόνια της κρίσης, πρώτος ο τουρισμός άρχισε να πηγαίνει καλύτερα. Τώρα είμαστε σε μια φάση που και η ελληνική οικονομία τα πηγαίνει καλύτερα. Βήμα-βήμα, με δυσκολίες. Οι προοπτικές για τα επόμενα 2-3 χρόνια είναι ακόμη καλύτερες από ό,τι το 2018. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουμε στον αυτόματο πιλότο. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν και που είμαι βέβαιος ότι θα συμπληρωθούν και από το διάλογο που θα ακολουθήσει και τις συμβολές που θα ακούσουμε, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα, τη συνέπεια, τη σοβαρότητα της χώρας μας στον τομέα του τουρισμού, προκειμένου αυτός που έρχεται
να λειτουργεί στη συνέχεια και ως διαφημιστής για να έρθουν κι άλλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε θετικούς δείκτες, αλλά νομίζω ότι οι προοπτικές είναι ακόμη καλύτερες, αν δει κανείς και ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και έναν εφησυχασμό και πρέπει τώρα να επενδύσουμε στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε αν αύριο χώρες ανταγωνιστικές προς την Ελλάδα σταθεροποιηθούν και πάψουν να έχουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα που τώρα παρουσιάζουν, εμείς να είμαστε πάντα 1-2 βήματα μπροστά. Επίσης, συμφωνώ πολύ με την παρατήρηση που ήδη ακούστηκε ότι μπορεί να μην υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για τον τουρισμό, αλλά υπάρχουν μία σειρά από πολιτικές που μπορούν με τη σωστή τους αξιοποίηση να βοηθήσουν και την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας. Και αυτό επωφελεί και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο γιατί ο τουρισμός δημιουργεί απασχόληση, αλλά γιατί μπορεί ο τουρισμός να βοηθήσει και την ανάπτυξη καλύτερων προϊόντων στον πρωτογενή τομέα και να μπουν περισσότερο τα καλά ελληνικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα, κύριε Ρέτσο, και μέσα στα ελληνικά ξενοδοχεία. Συζητώντας με Έλληνες, με ξένους συναδέλφους που έχουν έρθει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μου λένε ότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και κάτι παραπάνω και στο πρωινό τους, αντί να έχουν γαλλικό τυράκι ή ολλανδικό βούτυρο, να έχουν τα θαυμάσια ελληνικά μας προϊόντα. Επίσης μπορούμε, αξιοποιώντας τις υποδομές μας, βελτιώντας τις επιδόσεις μας στον τομέα του περιβάλλοντος, στη διαχείριση του νερού, να βοηθούμε και τη χώρα μας και τον τουρισμό μας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι και στο επίπεδο το ευρωπαϊκό και η Επιτροπή Τουρισμού, στην οποία μετέχετε και οι δυο σας, κάνει βήματα, παρότι δεν υπάρχουν κοινές πολιτικές, ανακαλύπτεται η έννοια της συνέργειας, ότι μπορούν τα κράτη-μέλη να λειτουργούν από κοινού στο να κάνουν πράγματα. Για παράδειγμα, επειδή τώρα είναι μια χρονιά, το 2018, χρονιά πολιτισμού, θα μπορούσαμε να αναδείξουμε πολύ παραπάνω σε συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και άλλα, τα μνημεία μας, τις διαδρομές μας, που δεν είναι μόνο για τον Αύγουστο και τον Ιούλιο, αλλά είναι για όλο το χρόνο. Με αυτές τις σκέψεις, θεωρώ ότι αυτή η μερίδα, αυτή η συνάντηση θα μπορεί να παράσχει χρήσιμες προτάσεις και ιδέες για κάτι που αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, μία από τις εθνικές προτεραιότητες, που είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, η ταχύτερη μείωση της ανεργίας. Και θα ήθελα να πω ότι στις 6:20 πρέπει να φύγω, γιατί στις 6:30 ώρα, σε μια άλλη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, θα έρθει ο ένας Υπουργός Οικονομικών να μας ενημερώσει για την πορεία της υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος και της εξόδου από την εποχή των μνημονίων. Σας ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο. Και τώρα θα χαιρετήσω Μαργαρίτη Σχοινάς, επικεφαλής εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας, αγαπητοί φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά μου ζητήθηκε να πω δύο λόγια για την πρεμιέρα, τη θεσμική του Εθνικού Πρωταθλητή της Ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού. Είναι μια πρεμιέρα στις Βρυξέλλες. Είναι ένα πολύ σωστό βήμα. Νομίζω ότι οι εθνικοί πρωταθλητές πρέπει να φαίνονται όχι μόνο στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και στο Champions League. Και είτε το θέλουμε είτε όχι, το Champions League παίζεται εδώ για τα δικά μας, τα ζωτικά, τα εθνικά συμφέροντα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια με την ιδιότητά μου του Έλληνα εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί μετά την πρωτοφανή αυτή οκταετή περιπέτεια την οποία πέρασε η χώρα, σε αυτή την κρίσιμη καμπή είμαστε σε θέση να δείχνουμε
ένα κομμάτι μιας Ελλάδας με αυτοπεποίθηση που πατά γερά στα πόδια της, σε υγιή επιχειρηματικότητα, σε σωστές βάσεις, και δεν χρειάζεται να επαναλάβω τα νούμερα που ακούστηκαν για να τεκμηριώσω την επιτυχία του ελληνικού τουριστικού θαύματος, το οποίο ξεπερνάει τις επιδόσεις του χρόνο με το χρόνο. Θέλω να πω τρία πράγματα στην τωρινή συγκυρία και τα λέω εγνώση του ότι τα λέω από τις Βρυξέλλες, γιατί πιστεύω ότι είναι πράγματα που πολύ συχνά χάνονται στον εθνικό διάλογο, αλλά εμείς οι Έλληνες της Διασποράς τα αισθανόμαστε πιο έντονα και πιο γνήσια από τους Έλληνες της Μητρόπολης. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο έλλειμμα, ιστορικό έλλειμμα αξιοπιστίας. Δεν είχαμε πολλούς αξιόπιστους συνομιλητές, δεν είχαμε πολλοί αξιόπιστους επιχειρηματίες, δεν είχαμε πολλούς αξιόπιστους φορείς, και αυτό μας κόστισε ιστορικά στο βάθος των Έλληνο-Ευρωπαϊκών σχέσεων. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά ότι σε φορείς όπως ο ΣΕΤΕ, με το εύρος και το βάθος των μελών που συμμετέχουν στο Σύνδεσμο, αποτελεί σήμερα έναν εξαιρετικά αξιόπιστο συνομιλητή. Ένα συνομιλητή ο οποίος αντιπροσωπεύει το τουριστικό προϊόν στο σύνολό του, τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, όλες αυτές τις διαστάσεις που συνθέτουν το ελληνικό τουριστικό φαινόμενο. Αυτή η αξιοπιστία όμως γεννάει και υποχρεώσεις. Και οι υποχρεώσεις που οι φορείς του ελληνικού τουρισμού πιστεύω πρέπει να αναλάβουν είναι να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος ή το πρώτο κύμα αυτού που η χώρα χρειάζεται επίγοντος, που είναι η επιστροφή στην κανονικότητα. Το λέω αυτό γιατί δεν εκτιμώ ότι δεν πρέπει αυτές οι θεσμικές παρουσίες των φορέων της επιχειρηματικότητας στην Βρυξέλλες, και το συζητήσαμε αυτό διμερώς με τους φίλους του ΣΕΤΕ, δεν πρέπει να εδράζονται σε μια συνδικαλιστική προσέγγιση του τι απαιτείται από εδώ. Αντιθέτως, ο κύριος άξονας αυτής της αξιόπιστης σχέσης πρέπει να είναι ότι οι φορείς του τουρισμού πρέπει να έχουν λόγο για το πώς η χώρα θα ξαναβρει την ηρεμία της, την ησυχία της, τη γεωπολιτική της σημασία, τις σχέσεις καλής γειτονίας, την οικονομική της ανάκαμψη, το πώς η Ευρωπαϊκή Ελλάδα θα γίνει ή θα συνεχίσει να είναι ή θα ξαναγίνει, διαλέξτε το ρήμα που θέλετε, μια όαση, μια νησίδα σταθερότητας και λογικής σε μια πολύ δύσκολη και αβέβαιη γειτονιά. Το δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Ελλάδα έχει γίνει το επίκεντρο της ήπιας ευρωπαϊκής ισχύως σε μια ακτίνα 500 χιλιόμετρων, συγκεντρώνοντας πάνω της μοναδικά πλεονεκτήματα, κατοχυρώνοντας το ρόλο της στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. Είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, του Σέγγεν, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι γείτονές μας είναι κάτι από όλα αυτά, αλλά δεν είναι όλα αυτά μαζί. Εμείς είμαστε οι μόνοι που συγκεντρώνουμε αυτά τα προσόντα της πρώτης ταχύτητας. Αυτή η μοναδικότητά μας, μαζί με το μοναδικό σκηνικό μας τοπίο, μαζί με την απλότητα και ευθύτητα των ανθρώπων μας, μαζί με την ασφάλεια και την κοινωνική άποψη για το πώς ζούμε μαζί σε μια ανοιχτή και εμπολής ανεκτική κοινωνία. Είναι μια χώρα στην οποία μπορείς να καπνίσεις, να φλερτάρεις, να κοιμηθείς με τα παράθυρα ανοιχτά, μπορείς να μην έχεις απειλές τρομοκρατικές. Αυτό το ελληνικό soft power είναι ένα από τα μεγάλα όπλα του ελληνικού τουρισμού και είναι ένα από τα μεγάλα συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού φορτίου που χαρακτηρίζει τον ελληνικό τουρισμό, και είναι κάτι για το οποίο εκτιμώ ότι οι φορείς του τουρισμού έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να το διαφυλάξουν.
γιατί φοβάμαι ότι αν δεν το κάνετε εσείς, δύσκολα θα το κάνουν άλλοι για σας ή δύσκολα θα το κάνουν άλλοι για μας. Γιατί το ελληνικό soft power, ελληνική ήπια ισχύς μας αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Και το τρίτο και τελευταίο που ήθελα να πω, ότι ειδικά στην Ελλάδα, ίσως αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ισπανία ή στην Ιταλία, η υπόθεση του τουρισμού, ο ελληνικός τουρισμός, δεν αφορά μόνο τους επιχειρηματίες του τουρισμού. Ο ελληνικός τουρισμός είναι μια υπόθεση κατά βάθος ελληνική, μας αφορά όλους. Γιατί ο ελληνικός τουρισμός αφορά το περίπτερο, αφορά το ταξί, αφορά την ταβέρνα, αφορά το χωριό, αφορά τους κατοίκους των μικρών κοινωνιών που είναι γύρω από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Πρόκειται λοιπόν για ένα εθνικό κεφάλαιο του οποίου είμαστε συνιδιοκτήτες όλοι. Και από αυτή την έννοια, φίλε Πρόεδρε, αγαπητέ Γιάννη, πιστεύω ότι μπορείς να βασίζεσαι τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή πεποίθηση ότι δεν είσαι ο μοναδικός μέτοχος αυτής της μετοχής. Την κρατάμε και άλλοι μαζί και με την ιδιότητά μας ως συμμέτοχοι έχουμε κάθε συμφέρον να βοηθήσουμε στο να αυξηθεί η αξία της μετοχής, γιατί αν αυξηθεί κερδίζουμε όλοι και αν μειωθεί χάνουμε επίσης όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σχοινά που βρήκε το χρόνο να έρθει να καταθέσει την οπτική του, την πολύ ενδιαφέρουσα. Έπιασε το υπονοούμενο, αλλά να το πω καθαρά, δεν θα καπνίσει σήμερα ο κύριος Σχοινάς εδώ μέσα. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιάννης Ρέτσος, πρόεδρος του ΣΕΤΕ, για να μας μιλήσει για την ενιαία φωνή του ελληνικού τουρισμού. Ξέρουμε πως η δύναμη, ελπίζω να συμφωνούμε, πως η δύναμή μας είναι η διαφορετικότητά μας, αλλά η ενιαία φωνή είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρος πως θα φύγουμε από εδώ με την ένεση αισιοδοξία την οποία χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Κύριε Ρέτσο. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ μεγάλη χαρά όλων μας σήμερα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των διευθυντικών στελεχών του ΣΕΤΕ, να είμαστε εδώ κοντά σας, εδώ που χτυπάει η καρδιά της Ευρώπης, κοντά σε εσάς που εκπροσωπείτε τη χώρα μας στην Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όλη αυτή η προσπάθεια αποτελεί κομμάτι μιας στρατηγικής και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κάνω μια παρένθεση, ότι στην τοποθέτησή της και η κυρία Βόζεμπερ και ο κύριος Κύρκος και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Παπαδημούλης αναφέρθηκαν σε κομμάτια της στρατηγικής μας, σαν να τα ξέρουν. Είναι όμως σαφές ότι πλέον ο τουρισμός που για πολλές δεκαετίες ήταν μια δραστηριότητα η οποία προσπαθούσε να γίνει χρήσιμη για τη χώρα και προσπαθούσε να αποδείξει τη σημασία της, τώρα πλέον έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια και μεγάλο μέρος το οφείλει και στην κρίση αυτό να γίνει μια όριμη δραστηριότητα, ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας ανάπτυξης της χώρας μας και νομίζω ότι πλέον ως όριμη δραστηριότητα ο τομέας αυτός πρέπει να αποκτήσει φωνή και στις Βρυξέλλες, να ενισχύσει τη σχέση του με τα κέντρα λήψεως αποφάσεων και να έχει μια πιο στενή επαφή μαζί σας που εκπροσωπείτε στις Βρυξέλλες στη χώρα μας. Θα ήθελα στην σημερινή μου τοποθέτηση να σας δώσω κάποιες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα ξέρετε, κάποια άλλα είναι καινούργια, για το τι έχει πετύχει μέχρι σήμερα ο ελληνικός τουρισμός, πού πιστεύουμε ότι μπορεί να πάει και υπό ποιες προϋποθέσεις από εδώ και στο εξής, αλλά και τι ακριβώς κάνει ο ΣΕΤΕ και τι προτίθεται να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση ως εκπρόσωπος του ελληνικού τουρισμού. Όχι μόνο ως κοινωνικός εταίρος, ένας ρόλος πάρα πολύ σημαντικός, αλλά και με τα εργαλεία του, το Ινστιτούτο του, το οποίο έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και τη Marketing Greece, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία πρώτη φορά συστάθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με χρήματα του ιδιωτικού τομέα, αποσκοπώντας το να προωθήσει την Ελλάδα και το προϊόν της. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής μου, να δούμε τις παρουσιάσεις του Ινστιτούτου και της Marketing Greece, οι οποίες νομίζω θα τις βρείτε και θα συμφωνήσετε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οι οποίες μας δίνουν και μια πολύ μεγάλη προοπτική.
Να ξεκινήσω λίγο με μία αναδρομή, γιατί καλό είναι ο καθένας για να συνεχίζει και να ισχυροποιεί τη θέση του, να θυμάται και από πού ξεκίνησε. Οπότε, αναφερόμενος λίγο συνοπτικά στον ΣΕΤΕ και στο σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει στην ελληνική οικονομία, θέλω να πω ότι δημιουργήθηκε πριν από 26 περίπου χρόνια, το 1991, από μία μικρή ομάδα πρωτοπόρων για την εποχή τους επιχειρηματιών του τουρισμού, που στόχο τους τότε είχαν να προάγουν το τρίπτυχο ποιοτική αναβάθμιση, τουριστική συνείδηση και γόνιμος διάλογος με την πολιτεία και την κοινωνία. Στοιχεία που βλέπουμε πόσο επίκαιρα είναι σήμερα, 26 χρόνια μετά. Ο ΣΕΤΕ, λοιπόν, αποτελεί σήμερα την ομπρέλα όλων των κλαδικών ενώσεων του τουρισμού, από τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, έως τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, την κρουαζιέρα, τις αεροπορικές εταιρείες, τις μαρίνες και τα επαγγελματικά σκάφη. Για να αναφέρω μερικές από αυτές, εκπροσωπώντας περισσότερες από 40.000 επιχειρήσεις του τομέα που προσφέρουν άμεση εργασία σε περισσότερους από 330.000 εργαζομένους. Αυτή η συλλογικότητα του συνδέσμου, καθώς και η θεσμική του βαρύτητα, ήταν και από τους βασικούς λόγους που το 2013 αναγνωρίστηκε ως κοινωνικός εταίρος. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού η αποδοχή των συμπολιτών μας για τον τουρισμό είναι τόσο μεγάλη, που πλέον έχουν ταυτίσει την ελπίδα για ανάπτυξη της Ελλάδας με αυτόν. Είναι γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις μεγάλες αντικσότητες, ο τουρισμός κατάφερε να κρατηθεί στο ύψος των περιστάσεων. Υγιής, ανταγωνιστικός, εξωστρεφής, δημιουργικός και πάντα πρωτοπόρος. Και αυτό το πετύχαμε κυρίως γιατί δεν υποχωρήσαμε μπροστά στις πρώτες δυσκολίες που προέκυψαν όταν η κρίση ξέσπασε στη χώρα μας το 2010. Αντίθετα, διεκδικήσαμε, πιέσαμε, μα πολύ περισσότερο συνεργαστήκαμε. Για πολλούς από εμάς, η κρίση λειτουργήσε ως ένα κίνητρο εξέλιξης. Πήγαμε κόντρα στο ρεύμα και τις αντικσότητες, δείχνοντας χαρακτηριστικά διορατικότητας αλλά και ωριμότητας. Και αυτή μας η στάση αποδείχθηκε σωτήρια για τον τομέα και κατ' επέκταση για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Ο τουρισμός προσέφερε στα χρόνια της κρίσης πολύτιμο εισόδημα, δημιούργησε θέσεις εργασίας. Σεβάστηκε εργαζομένους και δικαιώματα, διατηρώντας κλαδικές συμβάσεις ανέπαφες, στήριξε την κοινωνική συνοχή, λειτουργήσε σαν ομπρέλα προστασίας για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, μοντέλο συνεννόησης και αλληλοκατανόησης μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών, τοπικών κοινωνιών, αλλά και των κυβερνήσεων που συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε. Κυρίες και κύριοι, η άμεση συμβολή του τομέα στο ΑΕΠ ανέρχεται πλέον στο 10%. Και ίσως και περισσότερο με βάση την πορεία του 2017, που μόλις εχθές νομίζω ανακοινώθηκε επισήμως ότι τα έσοδα φτάσαν τα 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ συνυπολογιζόμενων και των έμεσων και προκαλούμενων ωφελιών, η συμβολή του κυμαίνεται γύρω στο 25%. Επιπλέον, από το 2012 η αύξηση των τουριστικών εσόδων μαζί με τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη που δημιούργησε συνέβαλε στην πρόσθετη εισρωή 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία, που αντιστοιχεί στο 7,5% του σημερινού ΑΕΠ ή 1,5% σε ετήσια βάση. Προφανώς αυτό λειτουργήσε ως ανάχωμα στην ύφεση και μείωσε σημαντικά τις επιπτώσεις της. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι η συμβολή του τομέα στην απασχόληση. Στην αιχμή της τουριστικής περίοδου, το τρίτο τρίμηνο του χρόνου, αγγίζουμε το 30% της συνολικής απασχόλησης της χώρας. Και ειδικά στις ομάδες με μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες, ο ρόλος του τουρισμού υπήρξε και είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θεωρούμε λοιπόν καθήκον μας όχι μόνο να διατηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια αυτή τη δυναμική, αλλά ο τουρισμός να καταφέρει να την ενισχύσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Ιδίως προς την κατεύθυνση διάχυσης των ωφελιών σε περισσότερες περιφέρειες και σε περισσότερους μήνες το χρόνο, της αύξησης της μέσης κατακεφαλήν δαπάνης, της διάρκειας παραμονής αλλά και της ενίσχυσης της απασχόλησης και της διαμόρφωσης των συνθήκων για τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας, η οποία θα διασυνδέσει τον τουρισμό με τους υπόλοιπους τομείς ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η γαστρονομία και ο πολιτισμός. Προφανώς, η επίτευξη αυτού του στόχου έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Καταρχάς, απαιτείται οικονομική και πολιτική σταθερότητα στη χώρα, καθώς και ένα ρεαλιστικό για τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα φορολογικό πλαίσιο. Παράλληλα, χρειάζεται να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό το εθνικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις.
Τέλος, απαιτείται ένα ευέλικτο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει με χαμηλό κόστος χρήματος την απαιτούμενη ρευστότητα, αλλά και χρηματοδοτικές λύσεις και εργαλεία στα υγιή επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία έχουν την προοπτική να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας. Για αυτές τις προϋποθέσεις, σήμερα και αύριο, συναντούμε τους επιτρόπους οι οποίοι έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο του τουρισμού σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, ο ΣΕΤ έχει σχεδιάσει και πρόσφατα υλοποιήσει ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο καταγράφει τα βασικά προϊόντα του ελληνικού τουρισμού, τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, τις βασικές αγορές, αλλά και τις απαιτούμενες επενδύσεις που χρειάζονται ανακλάδο για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων έως το 2021. Με βάση λοιπόν το στρατηγικό αυτό σχεδιασμό, ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να αγγίξει τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα και τα 36 εκατομμύρια αφίξεις. Αυτό θα το καταφέρει όμως επενδύοντας ετησίως 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές, δημόσιες και ιδιωτικές, και ενισχύοντας ποιοτικά και ποσοτικά τα βασικά προϊόντα, που είναι το ήλιος και θάλασσα, τουρισμός πόλεων, ναυτικός τουρισμός, συνεδριακός και πολιτιστικός τουρισμός. Παράλληλα, στη στρατηγική του ΣΕΤΕ εντάσσεται η διαρκής ενίσχυση του Ινστιτούτου του, τόσο προς την κατεύθυνση της συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων, όσο και προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο Ηλίας Ογιοκύλιας, θα σας παρουσιάσει αναλυτικότερα τα πεδία δράσης και το έργο του. Επιπρόσθετα, στηρίζουμε και αναπτύσσουμε τη Marketing Greece. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων τρόπων και μέσων για τη δημιουργία υπεραξίας στους ελληνικούς προορισμούς. Όπως σας αναφέρει και η Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρείας, κυρία Ιωάννα Δρέτα, φιλοσοφία της Marketing Greece είναι η ανάπτυξη συνεργειών για την ολοκληρωμένη προβολή των προϊόντων, των προορισμών και των ταξιδιωτικών εμπειριών της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, είναι βέβαιο ότι ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μια κοινή πλατφόρμα εξέλιξης για την Ευρώπη. Ως ένας καταλύτης αλληλοκατανόησης και συνεργασίας που θα φέρει ακόμα πιο κοντά τις κοινωνικές, πολιτισμικές αλλά και επιχειρηματικές κουλτούρες μας. Ο ΣΕΤ εργάζεται προς την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, της συλλογικότητας και της εξωστρέφειας. Της προσπάθειας να αναλάβουμε δράση όλοι μαζί, αναδεικνύοντας ακριβώς τα χαρακτηριστικά που μας συνδέουν και μας ισχυροποιούν για το μέλλον των επόμενων γενεών σε μια ενωμένη Ευρώπη. Στοχεύουμε να κατατάξουμε τον ελληνικό τουρισμό σε ακόμα υψηλότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε τα κατάλληλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, φυσικές ομορφιές που δεν μπορεί να βρει κανείς αλλού στον κόσμο, ήθη και έθιμα, ιστορία, παγκόσμιας εμβέλειας πολιτιστικό πλούτο, μοναδική γαστρονομία, τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουμε επίσης ανεπτυγμένα δίκτυα προώθησης των τουριστικών εμπειριών μας. Με βάση τα όσα ακούσατε, αλλά κυρίως με όλα όσα ξέρετε για τον ελληνικό τουρισμό, αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά το καθοριστικό, κοινωνικό και οικονομικό του αποτύπωμα. Τη δυναμική του, τις προοπτικές, την αξία του για το μέλλον της πατρίδας μας. Το μήνυμα από τη σημερινή μας παρουσία θέλω να είναι ξεκάθαρο. Δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τη δουλειά μας για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Δεν εφησυχάζουμε. Διεκδικούμε για να βρούμε λύσεις σε χρόνιες παθογένειες και σημαντικές στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν επαναπαυόμαστε, σχεδιάζουμε ένα ασφαλέστερο μέλλον που θα κυριαρχεί στον τομέα η ωριμότητα, ο δυναμισμός, η πείρα και η γνώση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς, οι προκλήσεις που εμφανίζονται είναι τεράστιες. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε συνεχώς να ανοίγουμε νέους δρόμους και νέους ορίζοντες. Ο δρόμος της εξωστρέφειας, η Ευρώπη, η περαιτέρω θεσμική μας θωράκιση, είναι ένα ακόμα βήμα της νέας μας στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό. Και σε αυτή τη μεγάλη, επιτρέψτε μου να τη χαρακτηρίσω εθνική προσπάθεια, θεωρούμε ότι θα σας έχουμε όλους δίπλα μας. Όλοι μαζί μπορούμε να ανοίξουμε ένα νέο λαμπρό κεφάλαιο για τον ελληνικό τουρισμό, την οικονομία της πατρίδας μας και το μέλλον της χώρας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσία σας και για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ρέτσο, αποχαιρετούμε τον κύριο Σχοινά, ο οποίος πρέπει να αναχωρήσει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον είχαμε, καταφέραμε να τον έχουμε σήμερα μαζί μας. Πραγματικά αυτή η ένεση αισιοδοξία την οποία αισιοδοξούσα να λάβουμε εμφανίστηκε. Μόνο μία στιγμή μου χάλασε λίγο η διάθεση όταν άκουσα για το χώρο ταξικό σχεδιασμό, κομμάτι του γενικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού,
Και εδώ που φαντάζομαι παρακολουθήσατε ότι διαφορετικά κόμματα προσεγγίζαμε το ζήτημα τουρισμού από σχεδόν την ίδια πλευρά, θα πρέπει να ζητήσουμε και από το ΣΕΤΕ τις επισημάνσεις τις οποίες καταθέτει, τα σχέδια τα οποία καταθέτει, να τα θέσει όχι μόνο υπόψη των κομμάτων, αλλά να απαιτήσει από τα κόμματα να πάρουν θέση πάνω σε αυτά και κυρίως να δεσμευθούν ότι είτε θα είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, να στηρίξουν αυτά τα σχέδια. Γιατί βλέπουμε πως οι ζωντανές δυνάμεις του τόπου ξέρουν τι πρέπει να γίνει, όμως βλέπουμε πως αυτά που πρέπει να γίνουν καθυστερούν μέσα στο χρόνο, σαν να έχουμε δεκαετίες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Γι' αυτό, κύριε Ρέτσο, θα παρακαλούσα και εσάς. Περάσαμε το στάδιο που καταθέτουμε προτάσεις. Τώρα πρέπει να απαιτείτε από τα κόμματα. Ο κύριος Ηλίας Κικίλιας θα μας μιλήσει για το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας τόσο ζωντανός φορέας που αναπτύσσει και το Ινστιτούτο του, μπορεί να βοηθήσει δηλαδή σε βάθος την ανάπτυξη και τη στρατηγική του, θα μας μιλήσει με τίτλο «Στοχεύοντας την αναβάθμιση της ελληνικής τουριστικής προσφοράς». Κύριε Κικίλια. Καταρχήν, κυρία Βόζεμπερ, κυρία Κύρκο, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε το έργο μας. Το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, το ΙΝΣΕΤΕ, όπως εν συντομία το λέμε, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά τη θεσμοθέτηση με νόμο του ΣΕΤΕ ως κοινωνικού εταίρου, που έγινε περίπου στα μέσα του 2013. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε λίγους μήνες μετά, προς το φθινόπωρο, προφανώς με πρωτοβουλία του ΣΕΤΕ και με τη συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, τον Σύνδεσμο των Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, το ΧΑΤΑ και τη Συνομοσπονδία των Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων, τη ΣΕΤΚΕ. Ωραία. Δουλεύει αυτό. Ελπίζω να βλέπετε να μην είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Οι στόχοι του ΙΝΣΕΤΕ είναι να υποστηρίξει βέβαια το ΣΕΤΕ στην τεκμηρίωση των παρεμβάσεών του σε επίπεδο πολιτικής και πολιτικών μέσω τόσο της στατιστικής ανάλυσης και πληροφόρησης όσο και μιας μεγάλης σειράς μελετών τις οποίες θα παρουσιάσουμε σε λίγο, της παρεμβάσεως στον κοινωνικό και δημόσιο διάλογο, προφανώς να διερευνήσει τις προϋποθέσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω συμβολή του στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, να συνεισφέρει στην προώθηση των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών πολιτικών και τον εξυγχρονισμό των τουριστικών προϊόντων της χώρας, να υλοποιήσει δράσεις εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Και εδώ νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι μια βασική φιλοσοφία που διέπει το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ αλλά και το ΣΕΤΕ ως κοινωνικό εταίρο είναι ότι η έννοια του κοινωνικού εταίρου δεν περιορίζεται απλά στον παραδοσιακό, θα λέγαμε, ρόλο ενός τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού φορέα, αλλά διαπνέεται και από μία, θα λέγαμε, προσπάθεια να παρεμβαίνει στο ίδιο το γίγνωστε του τομέα μέσα από τις ενέργειες της εκπαίδευσης και τις ενέργειες τις οποίες θα σας δείξω σε λίγο, σε σχέση κυρίως με την διασύνδεση του τουρισμού με τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως το λέμε, αλλά και τον πολιτισμό. Το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ αποτελείται από τρεις επιχειρησιακές μονάδες. Το ΣΕΤΕ Intelligence ασχολείται με τη στατιστική πληροφόρηση, τις μελέτες και τις έρευνες και κάποια εργαστήρια τα οποία κατά καιρούς διοργανώνει, με βασικό στόχο την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του συνδέσμου στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής. Η επιχειρησιακή μονάδα που λέγεται ΣΕΤΕ Training ασχολείται με ζητήματα κύρια δραστηριοποίηση δράσης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και αναβάθμισης ποιότητας και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εργαζομένων. Και η μονάδα που ασχολείται με τα προγράμματα, το βασικό της αντικείμενο είναι το management και η διαχείριση των προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ.
Τώρα, όσον αφορά το set intelligence, ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει η προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτή τη μονάδα, τη διεύθυνση, την επιστημονική, ας το πούμε, μονάδα του Ινστιτούτου, είναι να απαντηθούν, να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσει σε μία σειρά από κύρια ερωτήματα, όπως μπορεί ο ελληνικό, πώς μπορεί ο ελληνικός τουρισμός και οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ειδικά σε ένα κλάδο και ένα τομέα όπου ο ανταγωνισμός είναι αυτό που λέμε ότι κόβει λαρίγκια. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε ποιοτικά τουριστικά προϊόντα και να αντιμετωπίσουμε την εποχικότητα. Πώς μπορούμε να προωθήσουμε ολοκληρωμένα και συνδεδεμένα με άλλους τομείς τουριστικά προϊόντα, όπως με τον πολιτισμό, την γαστρονομία ή τον ναυτικό τουρισμό. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε ακόμα περαιτέρω τη συμβολή του τομέα στην οικονομία και την απασχόληση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τις μεγάλες ελλείψεις που ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε εκπαιδευμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε τη διάθεση των ωφελιών σε άλλους τομείς και κυρίως στις τοπικές κοινότητες. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε και να ξεπεράσουμε τα κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη της ποιότητας, που είναι το κρίσιμο στοιχείο για το παρόν και το μέλλον του τομέα. Οι απαντήσεις, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα μέσω του Set Intelligence είναι καταρχήν μέσω της στατιστικής πληροφόρησης. Το Set Intelligence, η πληροφόρησή του στηρίζεται σε πάνω από 25 πηγές, εθνικές και διεθνείς πηγές δεδομένων. Σε μερικές από αυτές είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που έχει τέτοιου τύπου πληροφόρηση. Στην περίπου τριετία-τετραετία που λειτουργεί έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 90 μελέτες που καλύπτουν μία σειρά από ποικίλους τομείς, όπως είναι τα τουριστικά προϊόντα, ο τουρισμός και οι επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία, το φορολογικό, το νομοθετικό, το επενδυτικό πλαίσιο. Πολύ μεγάλη δουλειά γίνεται και έχει γίνει στον οροτεξικό σχεδιασμό και περιβάλλον, τον ανθρώπινο δυναμικό και την ποιότητα, και επίσης δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη βαρύτητα στη περιφερειακή διάσταση του τουρισμού και σε συνεργασία με τη Marketing Greece έχουν ήδη υλοποιηθεί marketing plans, ολοκληρωμένα marketing plans για τουλάχιστον 7 περιφέρειες της χώρας. Στο βίντεο το οποίο θα δείτε, για να δώσουμε μερικά παραδείγματα των ζητημάτων που έχει ήδη αντιμετωπίσει το Set Intelligence, αναφέρουμε ενδεικτικά μία σειρά μελετών, όπως είναι ποια είναι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία όσον αφορά το ΑΕΠ, το ισοζύγιο πληρωμών, την απασχόληση, πόσο σημαντικός είναι για το επίπεδο διαβίωσης της Ελλάδας, τι συνεισφέρει σε απασχόληση, ασφαλιστικές εισφορές, σε φόρους, σε δημόσια έσοδα κτλ. Και πώς συγκρίνεται με άλλους τομείς, πώς και με ποιο τρόπο τα ωφέλη του τουρισμού διανέμονται, διαχέονται σε περιφερειακό επίπεδο και ποιες είναι οι ανισότητες που υπάρχουν, η λεγόμενη άλλη Ελλάδα, και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ποιοι ωφελούνται λιγότερο, ποιοι περισσότερο, ποιος είναι ο πελάτης μας, ποιο είναι το προφίλ του τουρίστα που επισκέπτεται την Ελλάδα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, από πού προέρχονται, πού πάνε, τι είναι αυτό το οποίο κάνουν, τι είναι αυτό το οποίο τους αρέσει, ποιους πελάτες επιθυμούμε να προσελκύσουμε έχοντας ως δεδομένα τις δυνατότητες μας ως χώρα αφενός και τις εξελίξεις στην αγορά αφετέρου, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πώς αλλάζει το επιχειρηματικό περιβάλλον γύρω μας, τι συμβαίνει στις οικονομίες των βασικών μας αγορών, στις οικονομίες τους, όπως επίσης και στους δείκτες εισοδήματος των πολιτών των οικονομιών από όπου προέρχονται οι βασικοί μας πελάτες, πώς αναπτύσσει το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον και πώς επηρεάζει οι ελληνικές επιχειρήσεις, ποια είναι τα κρίσιμα θέματα για τον ελληνικό τουρισμό. Η επιχειρησιακή μονάδα που την λέμε συνοπτικά το SETE Training προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, τον κρισιμότερο παράγοντα δηλαδή, ανάπτυξη του τομέα. Να απαντήσει ερωτήματα όπως ποιος θα αποτελέσει το ανθρώπινο κεφάλαιο του τουρισμού μελλοντικά, ποια είναι τα κενά και οι βασικές ελλείψεις των βασικών που υπάρχουν σε επίπεδο επαγγελμάτων και δεξιοτήτων σήμερα,
Ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό του ΣΕΤΕ, πόσοι επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα αποκτούν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεται για να εξασφαλίσουν την επάρκειά τους, ποια στοιχεία διαμορφώνουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση του μέλλοντος, πώς εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας διαφοροποιούνται και προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες στους πελάτες μας, ενώ οι επιχειρήσεις μας παραμένουν οικονομικά υγιείς και επιτυχείς. Για το λόγο αυτό, πριν από το στα τέλη του 2015, ολοκληρώθηκε μια μελέτη που αφορά μια στρατηγική μελέτη για τους ανθρώπινους πόρους, η οποία ήρθε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις σήμερα και ποιες θα είναι στην επόμενη δεκαετία σε επίπεδο επαγγελμάτων και ειδικοτήτων, ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις σε επίπεδο δεξιοτήτων, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά κρίσιμο και δεν αναγνωρίζεται εύκολα στη χώρα μας, ποιες είναι οι ανάγκες και πώς διαμορφώνονται σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο για προγράμματα, συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τι σύνθεση πρέπει να έχουν αυτά τα προγράμματα σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο στις μικρότερες όσο και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τελικά σε ποια προγράμματα θα πρέπει να δώσουμε την βαρύτητά μας. Ανάλογα και με τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, κάθε χρόνο το ΣΕΤΕ Training λοιπόν αναπτύχθηκε στις αρχές του 2015 με στόχο να προσπαθήσει να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όχι για να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν, τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα, αλλά για να δώσει δείγματα γραφής και να δείξει πώς κατά την άποψή μας, να δείξει και στην πολιτεία και στις δημόσιες αρχές και φορείς, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις, πώς κατά την άποψή μας μπορούν να αντιμετωπιστούν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον ανθρώπινο δυναμικό. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του ΣΕΤΕ Training εξελίσσονται και διαφοροποιούνται κάθε χρόνο ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και κάθε χρόνο επίσης γίνεται μία ανάλυση αναγκών που πραγματοποιεί αντίστοιχη μονάδα στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η τελευταία μας μελέτη έδειξε ότι σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων τα στελέχη της πρώτης γραμμής, οι frontliners δηλαδή, έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη για κατάρτιση. Επίσης, ενδεχομένως θα ακουστεί λίγο παράξενο, πρέπει να πούμε ότι σε μια χώρα που παρά το γεγονός ότι έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργων, μεταξύ των οποίων γύρω στο 20-25% είναι νέοι, υπάρχουν τεράστιες ανάγκες και τεράστιες ελλείψεις, οι οποίες ειδικά σε περιφερειακό επίπεδο δεν μπορούν να καλυφθούν. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να συμμετέχουμε ενεργά και με καινοτομικό τρόπο στις λύσεις αυτές, από το 2015 μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από ποικίλες δράσεις που απευθύνονται σε επαγγελματίες του τουρισμού όλων των ιεραρχικών επιπέδων, σε φοιτητές και σε ανέργους. Μέχρι σήμερα λοιπόν το ΣΕΤΕ Training έχει διοργανώσει περισσότερα από 160 σεμινάρια υψηλού επίπεδου σε 14 ελληνικές πόλεις για περισσότερους από 3.000 επαγγελματίες του τουρισμού στην Ελλάδα, με πάνω από 53 θεματολογίες που καλύπτουν τους τομείς τροφίμων και ποτών, μαγειρικής, χρηματοοικονομική διαχείριση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, πωλήσεις, marketing και digital marketing. Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμα ελληνικά Ινστιτούτα Εκπαίδευσης και έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια για τον τουρισμό και τον κλάδο της φιλοξενίας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και τη Ecole Hotelier de Lausanne. Έχουμε επίσης δημιουργήσει και χτίζουμε σημαντικές συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστήμια σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε στην ελαχιστοποίηση του κενού και των ελλείψεων δεξιοτήτων που υπάρχουν στους αποφύτους των πανεπιστημίων και τον συγκερασμό τους με την αγορά εργασίας.
Τέλος, υποστηρίζουμε δράσεις σε συνεργασία κατά κύριο λόγο με το Υπουργείο Εργασίας μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για ανέργους. Μέχρι σήμερα έχουμε εποπτεύσει και καθοδηγήσει την κατάρτιση πάνω από 15.000 ανέργων και μάλιστα σε περισσότερα από 7 επαγγέλματα φιλοξενίας και τουρισμού για τα οποία έχουμε εμείς δημιουργήσει το εκπαιδευτικό υλικό. Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι από αυτά τα προγράμματα, σύμφωνα με μια αξιολόγηση που κάναμε πρόσφατα, η απορρόφηση των ανέργων νέων, όλα αυτά τα προγράμματα αφορούσαν ανέργους νέους ως 29 ετών, η απορρόφηση στην αγορά εργασίας, δηλαδή μετά το τέλος του προγράμματος τα παιδιά αυτά βρήκαν κανονική δουλειά, σε ένα επίπεδο που έφτασε περίπου το 34%. Για λόγους σύγκρισης, να πούμε ότι στα αντίστοιχα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας που αφορούν άλλους κλάδους, η απορρόφηση αυτή κινείται μεταξύ 8 και 9%. Αυτό το θεωρούμε μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιτυχίες μας. Τέλος, να πούμε ότι εκτός από αυτά, έχουμε και η βασική φιλοσοφία που διέπει και το ΣΕΠΤ και το ΣΕΤΕ είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στις τοπικές κοινότητες. Εδώ λοιπόν μερικά έργα, μερικές δράσεις τις οποίες έχουμε αρχίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε συνεργασία με τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, είτε πρόκειται για παραγωγούς, είτε για επιμελητήρια ή για τον τοπικό πληθυσμό, έχουμε δώσει μία έμφαση στην διασύνδεση του τουρισμού με αυτό που λέγεται αγροδιατροφή, επί της ουσίας με την ελληνική γαστρονομία σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τρεις δράσεις. Η πρώτη δράση είναι, την ονομάζουμε Σχολείο Τουρισμού On Tour, πρόκειται για ένα καινοτοπικού τύπου συνέδριο, τύπου TEDx, οργανωμένο σε πόλεις της Ελλάδας, το οποίο ουσιαστικά υιοθετείται από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, η οποία με την δικιά μας υποστήριξη προσπαθεί να προωθήσει αξίες όπως η μακροχρόνια εκπαίδευση, ο εθελοντισμός και η συνεργασία για το κοινωνικό, για το κοινό καλό. Ένα project το οποίο αρχίζει στις επόμενες ημέρες, το ονομάζουμε Γαστρονομική Προορισμή της Ελλάδας, σε συνεργασία και με τη Marketing Greece. Στοχεύουμε να πάμε φέτος τουλάχιστον σε 8 συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και να φέρουμε τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι εμπλέκονται με την τοπική γαστρονομία, είτε είναι παραγωγοί είτε είναι εστιατόρες, κάτω από μια κοινή ομπρέλα, ώστε να συλλεγούν και να καταγραφούν οι γαστρονομικοί θησαυροί των τόπων αυτών, να εκπαιδευτούν οι ενδιαφερόμενοι και να διαμορφωθούν ως ομάδα και να διαμορφωθεί σε τελική ανάλυση ένα προϊόν, ένας προορισμός, ο οποίος θα διασυνδέει στην πράξη το τουριστικό, θα εμπλουτίσει το τουριστικό προϊόν με το τοπικό γαστρονομικό θησαυρό. Τέλος, το πλαίσιο της ίδιας λογικής, έχουμε συνάψει μία αποτελεσματική συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικού Ίνου. Άρα, όπου κάνουμε σεμινάρια μαγειρικής τέχνης, σε συνεργασία με τα τοπικά εινοποιεία, οι αντίστοιχοι οι τοπικοί εινοποιοί προτείνουν κρασιά για να γίνεται pairing με τις συνταγές, ακόμα και αν οι συνταγές αφορούν σούσι ή είναι ιταλική κουζίνα. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και φέρνει σε επαφή τους μαγείρους με την παραγωγή τοπικού ίνου στην Ελλάδα, που είναι και ο καλύτερος τρόπος προώθησης του ίνου μέσα στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Τέλος, τα νέα projects που έχουμε και ήδη έχουν αρχίσει. Το ένα αφορά, επενδύουμε σε εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας για να υποστηρίξουμε τις επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η πρώτη ομάδα αφορά μια ψηφιακή εργαλειοθήκη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε θα ακυρωθεί μια εγκυκλοπαίδεια, δηλαδή, και ένα σημείο αναφοράς τέτοιων εργαλείων. Και η δεύτερη είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επαγγελματικής συμβουλευτικής για τον τομέα, εξειδικευμένη για τον τομέα του τουρισμού, η οποία συνδέεται και με μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποκλειστικά για θέματα που αφορούν τον τουρισμό και η οποία όταν αναπτυχθεί θα συνδυαστεί και με ένα πιλωτικό πρόγραμμα για 1.000 κατά τεκμήριο ανέργους.
Εδώ βλέπετε και όλες οι μελέτες που έχουμε κάνει και όλη η πληροφόρηση για τα εκπαιδευτικά μας και τα υπόλοιπα σεμινάρια. Είναι στατιστική πληροφόρηση, υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του INSETE, www.insete.gr. Εδώ βλέπετε την πρώτη σελίδα του site. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία Κικίλια. Είδαμε το βάθος των παρεμβάσεων του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ. Εγώ να κρατήσω δύο μόνο πράγματα. Την εκπαίδευση σε πραγματικές ανάγκες, που σχετίζονται με πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Το ποσοστό αυτό που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το δεύτερο, σαν κάνουμε και ένα πινκ-πονγκ, μας απαντάτε για θέματα που θέσαμε και εμείς χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί. Αυτό το αγροδιατροφικό μοντέλο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πώς μπορεί να συνδεθείτε με τις τοπικές κοινωνίες. Θυμάμαι, είχαμε κάνει με τον Σπύρο το Δανέλη, που είναι μαζί μας, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εδώ στο Κοινοβούλιο από μερικά χρόνια με παραγωγούς της Κρήτης, παραγωγούς κρασιού. Είχαμε φέρει 20 παραγωγούς, είχαμε δείξει και στην τοπική κοινωνία, είχαμε κάνει παρουσιάσεις για σούπερ μάρκετ, για 50 ετικέτες. Αυτό που μας είπαν είναι, παιδιά, ή 5 ή καμία. 50 είναι αδύνατο. Και τι παραγωγή έχουν αυτοί οι παραγωγοί, πώς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, δεν μπορούμε. Άρα πρέπει και οι παραγωγοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις που θα έχουν οι ξενοδόχοι. Δεν είναι απλώς να προέχουν ένα προϊόν, είναι να παρέχουν ποιοτικό και σε επίπεδο ποσότητας ικανό να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα σημαντικά που μας είπατε. Στο σημείο αυτό, πριν περάσουμε στον επόμενο συνομιλητή μας, μας θυμάμαι την παρουσία ότι ο Επίτροπος Μετανάστευσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, και τον καλούμε και τον παρακαλούμε να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό και κάποιες σκέψεις. Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλωσορίζω και εγώ τον Πρόεδρο και τον Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕ και θα ήθελα να ξεκινήσω πραγματικά συγχαίροντας τους δύο ευρωβουλευτές μας για αυτή την πρωτοβουλία. Σήμερα το μεσημέρι είχα την ευκαιρία να τους υποδεχθώ στο κτίριο της Κομισιόν, να περάσουμε αρκετή ώρα μαζί και να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά. Και το λέω αυτό γιατί, όπως είπαμε όλοι πριν, το γνωρίζουν. Υπήρξε ο ιδρυτής του Υπουργείου Τουρισμού πριν από 10. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και έχω παρακολουθήσει την πορεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλε ο χώρος του τουρισμού για να οργανωθεί, να ενώσει δυνάμεις και το κυριότερο σταδιακά να υιοθετήσει και μια στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό. Κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, γιατί είχε να αντιπαλέψει τόσο σε ατομικό επίπεδο ο καθένας των επιχειρηματιών ή η επιχείρησή του, αλλά και συλλογικά τα γνωστά προβλήματα του ελληνικού κράτους, το οποίο ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ναι μεν έχει πολιτικές, αλλά δεν έχει ακόμα υιοθετήσει στρατηγική. Οι άνθρωποι λοιπόν του τουρισμού, είναι αυτό που ακριβώς ελέγχθη την ώρα που έμπαινα στην αίθουσα, είναι οι εκπρόσωποι της άλλης Ελλάδας, της δημιουργίας, της θητικής, του πολιτισμού. Και τα τελευταία χρόνια, πραγματικά ο ελληνικός τουρισμός έχει κάνει εντυπωσιακά άλματα. Έλεγα, όταν μου ανατέθηκε η ίδρυση του Υπουργείου Τουρισμού, ότι αυτή θα πρέπει να είναι η λοκομοτίβα της ελληνικής ανάπτυξης. Περιέγραψα όμως κάτι το μεσημέρι στους φίλους μου του ΣΕΤΕ και το μοιράζομαι και μαζί σας. Όταν καταρτίζαμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως το είχα ονομάσει, αξίζει να δείτε το σχέδιο του νόμου, πώς επεστράφει στο Υπουργείο αφού έκανε το γύρο όλων των συναρμόδιων Υπουργείων. Δεν είναι αστείο αυτό που θα σας πω. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την παρατήρηση, παρακαλούμε να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο η λέξη περιβάλλον για την αρμοδιότητά μας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρακαλούμε να αφαιρεθεί ο όρος ανάπτυξης για την αρμοδιότητά μας. Το Υπουργείο Πολιτισμού, να αφαιρεθεί ο όρος πολιτισμός για την αρμοδιότητά μας. Έφυγε λοιπόν το νομοσχέδιο, ναι, γιατί για το Υπουργείο Νοτιλίας σπέλαγα αρμενίζει.
Αλλά η πραγματικότητα ήταν αυτή. Βαλθήκαμε λοιπόν να το φτιάξουμε αυτό το Υπουργείο, το οποίο ακόμα υπάρχει και λειτουργεί. Αλλά την ίδια στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας, επιτρέψτε μου να το πω γιατί γνώρισα εκείνους που έστησαν το ΣΕΤΕ. Ο ΣΕΤΕ στην αρχή δεν είχε όλους τους φορείς του τουρισμού. Τώρα κατάφερε να γίνει η μεγάλη ομπρέλα. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί ακόμα και η ενδοσυνεννόηση ανάμεσα στους διάφορους φορείς, εκ των πραγμάτων, οδηγούσε σε conflict of interest, σύγκρουση συμφερόντων. Οι άνθρωποι όμως αυτοί έδωσαν ένα ισχυρό μήνυμα για το πώς πρέπει να λειτουργεί και η ελληνική κοινωνία. Και σήμερα είναι μπροστά σας. Εγώ δεν ήρθα εδώ να μοιραστώ παραπάνω σκέψεις, να θυμηθώ τα παλιά, να συγχαρώ τους ευρωβουλευτές μας που πήραν την πρωτοβουλία να έρθει ο ΣΕΤΕ εδώ και να τους πω ότι έχουν αφήσει μέχρι στιγμής τις καλύτερες εντυπώσεις στις επαφές τους με τους επιτρόπους. Γιατί πέραν του ότι έχουν επιτύχει στον τομέα του τουρισμού, είναι και εκπρόσωποι της Ελλάδος. Διότι ο τουρισμός, το είπαμε το μεσημέρι, και μάλιστα έκανα και μια πρόταση να πάψουν να λένε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι ο άξονας ανάπτυξης της Ελλάδος. Σήμερα 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα έχουν δουλειά χάρη στον τουρισμό. Αντέχει στους κραδασμούς. Και οδηγός σε αυτή την πορεία είναι ο ΣΕΤΕ. Το τουριστικό όμως προϊόν είναι πάρα πολύ εύθραυστο. Το παραμικρό περιστατικό που μπορεί να διασαλεύσει την κοινωνική συνοχή ή την σταθερότητα μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά. Μονάχα που δύσκολα χτίζεις αυτό που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι του ΣΕΤΕ και πολύ εύκολα από ένα λάθος μπορεί αυτό το οικοδόμημα να γκρεμιστεί. Τι άλλο έχει να επιδείξει η ελληνική οικονομία αυτούς τους χαλεπούς καιρούς? Αυτή τη στιγμή συνεισφέρει, δεν ξέρω ποια είναι τα νούμερα κύριε Κυγίλια, με τι ποσοστό συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία ο ελληνικός τουρισμός? 25%. Γι' αυτό πρέπει ως κόρην οφθαλμού να προστατεύσουμε αυτόν τον τομέα. Να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, η οποία εξακολουθεί να είναι ένα ισχυρό εμπόδιο και να αφήσουμε στην άκρη τις προκαταλήψεις απέναντι σε αυτόν τον χώρο και τους ανθρώπους. Τομέας τουρισμού είναι προέκταση όλων των πολιτικών που είπα πρωτήτερα. Γι' αυτό είχα προτείνει να είναι το πολιτισμός, το περιβάλλον και η ανάπτυξη μέσα στην φιλοσοφία του τουρισμού. Το μεσημέρι ελέγχθη με μια δόση χαριτολογήματος ότι τότε που συνεργαζόμαστε είχαμε δώσει ιδεολογικό υπόβαθρο στον τουρισμό. Μην ανησυχείτε, ο φιλελευθερισμός, ο σοσιαλισμός και ο τουρισμός. Μονάχα που η τελευταία ιδεολογία έχει μετατραπεί σε μια σκληρή προσπάθεια ανθρώπων που πέραν των όσων σας είπα προβάλλουν και τη νέα εικόνα της χώρας. Διότι τα εκατομμύρια των επισκεπτών στην Ελλάδα βλέπουν μια χώρα εγκαταλελειμμένη, γεμάτη σκουπίδια, χωρίς κανένα σεβασμό στους δημόσιους χώρους, στο περιβάλλον, ανικανότητα κράτους εν πολλής δε και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών και μπαίνουν σε αυτούς τους χώρους όπου αποπνέει πραγματικά τα καλύτερα μηνύματα η ευπρέπεια, η αισθητική, η φιλοξενία. Και είναι ακριβώς οι άνθρωποι του τουρισμού. Και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε και να εκφράσουμε τη στήριξή μας και την ευγνωμοσύνη μας για αυτό που κάνουν. Συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία. Την κρατάνε όρθια. Άραγε, συνεκτιμάται από όλους αυτή τους η προσφορά. Σήμερα ήρθαν εδώ, στις Βεξέλλες, στην καρδιά της Ευρώπης. Κάνουν μια σειρά από επαφές. Και πάλι σας λέω ότι κάνατε πολύ καλά που προσκαλέσατε τον Πρόεδρο και το Δυτικό Συμβούλιο. Αφήνουν πίσω τους την εντύπωση μιας άλλης Ελλάδας. Όχι εκείνης που διαβάζουμε σε εφημερίδες. Με όλα αυτά που συνοδεύουν τη χώρα τα τελευταία 7, 8, 10 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν βρέθηκα εγώ σήμερα εδώ. Αν και δεν είχε προγραμματιστεί, τελευταία στιγμή μου είπαν ότι θα έχουν και αυτή τη συνάντηση μαζί σας, για να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου ως Έλλην πολίτης. Να τους διαβεβαιώσω για μια ακόμα φορά ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη και του όποιου θεσμικού ρόλου μου, αλλά και ως πολίτη της Ελλάδος, και να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν μπροστά. Αλλά και οι άλλοι που έχουν τις άλλες ευθύνες
να φροντίζουν ώστε η εικόνα της χώρας μας να είναι εικόνα κύρους, αξιοπρέπειας, εύρυθμης θεσμικής λειτουργίας και στην πράξη να επιδεικνύουν το σεβασμό προς τον ευαίσθητο αυτό χώρο που, όπως σας είπα, του αξίζει και ο δημόσιος έπαινος και η στήριξή μας. Δεν θα να μακρηγορήσω περισσότερο. Κάποιες σκέψεις μοιράστηκα μαζί σας. Σας καλωσορίζω και πάλι στις εξωτικές Βρυξέλλες, οι οποίες μπορεί να έχουν γκρίζο ουρανό, αλλά σε αυτόν τον ιερό χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλω να σας πω ότι συντελείται ένα πολύ σημαντικό έργο από τους Έλληνες ευρωβουλευτές όλων των παρατάξεων και όλων των κομμάτων, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν εδώ καθημερινά με τη δράση τους την εικόνα της άλλης Ελλάδας. Δεν είστε λοιπόν μόνοι σας, υπάρχουν οι ευρωβουλευτές μας, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής τάξης χώρας, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ανθίσταται στην πίεση της φθοράς και της παρακμής που έχει χτυπήσει δυστυχώς την πόρτα της Ελλάδος τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια. Αντιστέκονται λοιπόν, δημιουργούν, εμπνέονται, προχωρούν και γίνονται οι καλύτεροι εκπρόσωποι της Ελλάδας, καλύπτοντας και μία ακόμα διάσταση, όσο και αν σας φαίνεται υπερβολικό, της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Γιατί τα εκατομμύρια των επισκεπτών, όταν έρχονται και φεύγουν με αυτές τις εικόνες, γίνονται αυτομάτως και πρέσβεις της άλλης Ελλάδας. Της Ελλάδας της αξιοπρέπειας, της ευθύνης, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο που κατάφερε να είναι μαζί μας. Με την Ελίζα είμαστε στην ίδια Επιτροπή και έχουμε την χαρά σήμερα να τον βλέπουμε σε ένα αισιόδοξο περιβάλλον με ανθρώπους οι οποίοι προχωράνε τη χώρα μπροστά και όχι στην Επιτροπή μας που οι ανάγκες τρέχουν και πρέπει πάντα να είμαστε δύο βήματα πίσω και να τρέξουμε να τις καλύψουμε, είτε είναι τα νησιά είτε είναι εδώ χώρα, αλλά και εκεί, Επίτροπε, είδαμε ανθρώπους οι οποίοι κρατήσαν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας, μας κάναν περήφανους, αντέξανε μέσα σε όλα αυτά τις εκατοντάδες χιλιάδες των προσφύγων που πέρασαν από τη χώρα μας. Και μπορώ να πω πως είναι και οι δύο όψεις της ίδιας Ελλάδας. Μίλτο, τώρα μου πέρασες μια πάσα. Πριν έλθω απόψε εδώ, ήμουν σε μια πολύ ιδιαίτερα σημαντική συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, όπου συζητήσαμε με τους συναδέλφους σας το θέμα της Σέγγεν. Πολύ σημαντικό για τον ελληνικό τουρισμό. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που είπα εντελώς αθόρμητα πριν από λίγες μέρες κάτω, στην Ελλάδα. Ήταν και ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς που τη ζήσαμε αυτή την δραματική στιγμή μαζί. Όταν δύο φορές ήλθε στο γραφείο μου η πρόταση να εισαχθούν μόνιμοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδος. Δηλαδή, να βγει η Ελλάδα από τη ζώνη Σέγγεν. Γιατί δεν μπορεί να την πετάξει έξω, αλλά μπορεί να την απομονώσει. Δύο φορές ολοκληρώνει προτάσεις. Και εκεί έπρεπε να κρατηθεί ισορροπία ανάμεσα στον θεσμικό μου ρόλο ως Ευρωπαίου Επιτρόπου, συγχρόνως όμως να προστατεύσω και τη χώρα μου. Διότι αν, αγαπητές κυρίες και κύριοι του ΣΕΤ, είχε συμβεί αυτό, η ζημιά στον ελληνικό τουρισμό θα ήταν ανεκτίμητη. Και δύσκολα θα μπορούσε να διορθωθεί. Όπως και η άδεια που δίνουμε με μεγάλες αντιδράσεις, από τις νομικές υπηρεσίες για να ανοίγουν τα σύνορα έστω για δύο μέρες στα νησιά το καλοκαίρι. Γιατί ναι, μεν από μια μεριά διαχειρίζομαι εξώμαση Ευρώπη στο μεταναστευτικό, έχω όμως πάντα στο νου μου την πατρίδα μου. Και πρέπει να σας πω ότι μόνο το προηγούμενο καλοκαίρι 2 εκατομμύρια τουρίστες από την Τουρκία επισκέφθηκαν τα ελληνικά νησιά τη στιγμή που τα νησιά τελούσαν κάτω από ασφυκτική πίεση λόγω του προσφυγικού και τις εγγενείς αδυναμίες εκείνων που ήταν ταγμένοι να τα διαχειριστούν και δεν μπορούσαν. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Και εδώ, σε αυτή την επιτροπή που γίνονται αυτές οι συζητήσεις, και ο Μίλτος και η Ελίζα καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και δεν σας κρύβω ότι ναι, έχουμε συνεχείς επαφές πάντοτε με ένα σκοπό. Πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα, που αν είχε υποκύψει στην πίεση καταστάσεων που κάποια μέρα θα λεχθούν, αλλά όχι τώρα,
δεν πρέπει να λεχθούν και παράκληση κάποια από αυτά που λέμε να μείνουν σε αυτήν την αίθουσα, τότε θα γίνει διατηρητό ποιες ήταν οι μεγάλες απειλές για τη χώρα, που έχουν να κάνουν και με την προστασία των σύνορων της χώρας. Και το ξέρουν οι δύο συνάδελφοί μου στη Βουλή, όταν πήρα την πρωτοβουλία να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Σύνορια Ακτοφυλακή, όπου για πρώτη φορά, που ήταν το ζητούμενο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ταυτίστηκαν τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας με τα ευρωπαϊκά, που ήταν το πάγιο ζητούμενο. Και παρολίγων, εκείνη η σημεία ξεφύγει από κάποιους αδιάβαστους κάτω στην Ελλάδα, που δεν καταλάβαιναν τι κρυβόταν πίσω από αυτή την σημαντική πρωτοβουλία. Και σήμερα έχουμε αναπτύξει στην Ελλάδα 750 άτομα που βοηθούν τις ελληνικές αρχές. Είσαι πρώην υπουργός, μάλλον και το ξέρεις, και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Σύνορια Ακτοφυλακή, συγχρόνως όμως και η αποδέσμευση αυτών των τεράστιων κονδυλίων. Και όλα αυτά γιατί? Για να βοηθηθεί η χώρα. Δικαίως, γιατί ήταν η χώρα πρώτης υποδοχής. Και όπως πολύ σωστά είπε και ο Μίλτος πριν, και επέδειξε ο ελληνικός λαός πραγματικά ότι διαπνέεται από ανώτερες και ευγενείς αξίες την αντιμετώπιση αυτής της καταστάσεως. Αλλά οι προεκτάσεις αυτού του ζητήματος, σας περιγράφω αυτού του θέματος, εκ των πραγμάτων έρχναν και απόνερα στον ελληνικό τουρισμό, στην εικόνα της χώρας. Οικός παραλίγων να καταστραφεί, ιδίως το 2015. Οι ακυρώσεις ερχόντουσαν η μία μετά την άλλη. Οι tour operators, που τους ξέρουν καλά οι άνθρωποι του τουρισμού, εν μία νυχτή μπορούν να αλλάξουν τις πτήσεις των αεροπλάνων που φέρουν τουρίστες, και αντί να τους στείλουν στην ΚΟ, να τους πάνε κάπου αλλού. Τούτη την ώρα όμως τα πράγματα είναι καλά. Έχουν αρχίσει όμως να ανεβαίνουν πάλι οι παλιές ανταγωνιστικές αγορές. Και η αντίσταση είναι η ποιότητα του ελληνικού τουρισμού, η οποία ποιότητα ορίζεται όχι τόσο από τις κρατικές υπηρεσίες, όσο από τον υψηλό δίκτυο υπευθυνότητας των ανθρώπων του ΣΕΤΕ. Καλύπτουν δηλαδή και αυτήν την πλευρά. Δεν σας κουράσω άλλο, σας χαιρετώ. Να περάσετε ένα καλό βράδυ και εσείς καλό ταξίδι επιτροπής. Δηλαδή, γεια σας. Γεια χαρά. Η κυρία Ιωάννα Δρέτα, διευθύνουσα σύμβουλος του Marketing Greece. Όσοι δεν έχετε μπει στο marketinggreece.com, αν υπάρχει κανείς, αξίζει. Εγώ όταν την πρώτη φορά μου το έδειξε ο φίλος μου. Discovergreece.com. Εγώ πώς βρήκα το Marketing Greece. Τα δύο υπάρχουν, αλλά το Discovery είναι το εντυπωσιακό. Όταν λοιπόν ο φίλος μου Γιάννης ο Δάλμας μου έδειξε, λέω, καλά με κοροϊδεύεις, είναι δικό μας αυτό. Γιατί πραγματικά είναι μια εικόνα που δεν περίμενα να υπάρχει. Κυρία Αδρέτα, Συμμαχία για την Προβολή του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σε ένα τόσο εκλεκτό κοινό και να παρουσιάσω συνοπτικά τους στόχους και τις δράσεις της Marketing Greece. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσετε σήμερα μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου που παράγεται από τον ΣΕΤΕ σε τρία επίπεδα. Στην στρατηγική, την τεκμηρίωση και την εκπαίδευση και φυσικά την επικοινωνία και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Και τα τρία επίπεδα μαζί συνθέτουν την δράση ενός σύγχρονου και δυναμικού οργανισμού που προωθεί την εικόνα μιας Ελλάδας που εργάζεται, παράγει, δημιουργεί και προοδεύει. Συνθέτουν τη δράση ενός τομέα της ελληνικής οικονομίας που στήριξε και εξακολουθεί να στηρίζει την ελληνική κοινωνία σε όλη την δύσκολη δεκαετία που διανύουμε με τρόπο ουσιαστικό και πολυεπίπεδο. Ο ελληνικός τουρισμός ήταν η φωτεινή πλευρά μιας χώρας που παρά τις αντικσότητες και τις δυσκολίες παραμένει φωτεινή, φιλόξενη, μακριά, πέρα και πάνω από κρίσεις και δύσκολες συγκυρίες. Κυρίες και κύριοι, συχνά με ρωτάνε τι κάνει Marketing Greece. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, για να δείξουμε το ρόλο και τις επιτυχίες της, έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό μια περίοδο εξωστρέφειας. Να αναδείξουμε τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει, να εξηγήσουμε τον ρόλο μας και κυρίως να περιγράψουμε την πρωτοποριακή ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται, στη συνεργασία και τις συνέργειες. Αυτό που ονομάζουμε win-win. Η Marketing Greece επιδιώκει να φέρει στο τραπέζι διαφορετικές πλευρές και να κάνει πετυχημένες καμπάνιες για όλους τους συμμετέχοντες. Καμπάνιες πολλών ειδών για τα τουριστικά προϊόντα και τις εμπειρίες στην Ελλάδα, συμπληρωματικά σε αυτές που κάνει η πολιτεία. Καμπάνιες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με την τεχνογνωσία που έχει λόγω της φύσης και της θέσης της. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα προφανή. Είμαστε η Συμμαχία του Ιδιωτικού Τομέα για την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Στόχος μας είναι η βελτίωση των χαρακτηριστικών της ζήτησης. Με άλλα λόγια, το μεγάλωμα της πίτας για όλους. Βελτίωση των ποιοτικών δηλαδή χαρακτηριστικών, με πρωτίστως μεγαλύτερη δαπάνη ανά τουρίστα, αλλά και άμβληση της εποχικότητας και καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Για να γίνει αυτό, επεμβαίνουμε στοχευμένα και δρούμε συμπληρωματικά όπου χρειάζεται. Ζητούμενο είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, όχι η σπατάλη δυνάμεων. Εντοπίζουμε τις ευκαιρίες συνεργασίας με όλους, στηρίζουμε τη μικρή τουριστική επιχείρηση, μοιραζόμενη την τεχνογνωσία μας στο τουριστικό μάρκετινγκ. Επενδύουμε στην εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα των δράσεών μας. Η Marketing Greece παίρνει αξία από τρεις πηγές. Παίρνει αξία από το Discover Greece, το οποίο φέτος έχει ξεπεράσει ήδη τα 3,3 εκατομμύρια visits, αμιγός travel κοινού, ήδη σε 6 γλώσσες και σύντομα σε 7, με 70% διεθνές κοινό και 30% Έλληνες. Το Discover Greece αντικατοπτρίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την προβολή, βασισμένη σε τουριστικά προϊόντα και εμπειρίες, όπως αυτά χαρτογραφήθηκαν από τη μελέτη της McKinsey για το ΣΕΤΕ. Αποτελεί το βασικό κανάλι προώθησης των καμπανιών μας, ενώ επιπλέον διατίθεται ως μέσο προβολής των ίδιων των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα συμπληρώνεται από τα digital assets των social media και του blog. Με περισσότερους από 1.100.000 followers, επομιζόμαστε το φορτίο του να οφείλουμε όχι μόνο να είμαστε τεχνικά και αισθητικά αρτοί, αλλά να ανοίγουμε το δρόμο στο destination marketing. Η Marketing Greece παίρνει αξία και από το Διεθνές Δίκτυο Δημοσίων Σχέσεων. Επικεντρωνόμαστε στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά δραστηριοποιούμαστε διεθνώς, με φέτος πάνω από 120 ταξίδια δημοσιογράφων και bloggers. Συνεπικουρούμενοι από τα 3 γραφεία δημοσίων σχέσεων σε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, κάνουμε συνεχώς pitching των ιστοριών που θεωρούμε πως προσδίδουν αξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν. Επιπλέον, εδώ και 4 χρόνια, εσωτερικά, από τη δική μας ταλαντούχα και έμπειρη ομάδα PR, δουλεύουμε την ψηφιακή πλατφόρμα προώθησης τουριστικών εμπειριών Blocktrotters. Έχουμε μέσα στην εταιρεία χτισμένη μοναδική τεχνογνωσία διαχείρισης του πολλαπλασιαστή μηνύματος που είναι οι bloggers και οι vloggers. Το 2017, έτος βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού για το UN, το Blocktrotters έγινε πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού, των ηθών και εθήμων, της γαστρονομίας και της φυσικής ομορφιάς της χώρας από digital influencers που προβάλλουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο που προβάλλει το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Water just looks brilliant. What? Direct sea view. We're really happy right now. Secretary de Tourisme de Grèce. We are visiting in the old medieval town. Villa, qui est super belle, je vous montre.
Η Marketing Greece παίρνει αξία πάνω απ' όλα από το σημείο στο οποίο στέκεται. Συγγνώμη. Okay. Από τη στενή συνεργασία της με το επιστημονικό δυναμικό του INSETE και ειδικότερα του SETE Intelligence. Από το ότι κάνουμε πράξη την αλληλεπίδραση μεταξύ διαμόρφωσης του προϊόντος και προβολής. Με βάση πραγματικά στοιχεία, data, μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Μέτοχός μας είναι ο ίδιος ο τουρισμός. Το προϊόν αυτό καθεαυτό. Και αυτό είναι ευκαιρία, αλλά είναι και ιδιαίτερα μεγάλη ευθύνη. Και αυτή η τριπλή αξία που περιέγραψα μετουσιώνεται σε καμπάνιες. Καμπάνιες όλων των ειδών. Απλά digital activations και μεγάλες ολιστικές καμπάνιες. Θεματικές και προϊοντικές. Καμπάνιες ειδικών τμήματων αγοράς. Η προστιθέμενη αξία αυτού που θα ήθελα σήμερα να υπογραμμίσω είναι πως προέκυψαν από διαφορετικές συνεργασίες, από διαφορετικές πλευρές που συνέβαλαν στο αποτέλεσμα που θα δείτε. Η Marketing Greece, η Coca-Cola 3E και η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνέπραξαν με 100% χρηματοδότηση της Coca-Cola 3E με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού της Θεσσαλίας. Εκπονήθηκε σχέδιο μάρκετινγκ και ανταγωνιστικής ταυτότητας, κινηματογραφική συλλογή εμπειριών της Θεσσαλίας, καινοτόμο διαδραστικό website, ενέργειες δημοσίων σχέσεων και πρόγραμμα εκπαίδευσης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας του τουρισμού. Μοναδική σύμπραξη που αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό case study για τη συνέχεια. Μια σύμπραξη που σηματοδοτεί την αξία, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητά μας. Ας δούμε το κεντρικό βίντεο της καμπάνιας. Marketing Greece, ο ΣΕΤΕ και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με δημόσια χρηματοδότηση συνέπραξαν με σκοπό το λανσάρισμα της Δυτικής Ελλάδας στον χάρτη των επιλογών του δυνητικού επισκέπτη. Το διαδραστικό website, σε συνέχεια του σχεδίου marketing που εκπονήθηκε, σε συνδυασμό με τα social media που το συμπληρώνουν, οδήγησαν σε εντυπωσιακό ψηφιακό αποτύπωμα. Μία άλλη συνεργασία, για την οποία είμαστε πολύ χαρούμενοι, αποκλειστικής ιδιωτικής χρηματοδότησης, είναι αυτή με τη Eurobank. Η Eurobank υιοθέτησε τρεις προορισμούς, μεταξύ αυτών και η Λέσβος, που ήδη τότε είχε αρχίσει να δέχεται προσφυγικές ροές και χρειαζόταν μια στοχευμένη επικοινωνιακή στήριξη. Η συνεργασία περιέλαμβανε ενέργειες δημοσίων σχέσεων και παραγωγή ταινιών. Διάλεξα να σας δείξω μια ταινία με θεματική προσέγγιση στη γαστρονομία του νησιού. Thank you.
Ας περάσουμε σε μία ακόμα πρωτοποριακή συνεργασία. Στο Athens Tourism Partnership του Δήμου Αθηναίων, της Aegean και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηναών. Η Marketing Greece δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την προσπάθεια που ανοίγει το δρόμο και για άλλες. Ας δούμε το κεντρικό βίντεο της καμπάνιας. Η Αθήνα όμως δεν θα μπορούσε παρά να έχει κεντρικό χώρο στις πρωτοβουλίες μας. Νωρίτερα από το Athens Tourism Partnership, αλλά με ιδιαίτερη αισθητική και δημιουργικότητα, σπουδαίο αποτέλεσμα εξού και αναγνωρισιμότητά της, η συνεργασία μας με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών. Περνάμε τώρα σε μια επόμενη σημαντική συνεργασία, στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα του ΣΕΤΕ, της Marketing Greece, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, με χρηματοδότηση από κοινού. Το δύσκολο για την Ελλάδα καλοκαίρι του 2015. Στοχεύοντας τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με ιδιαίτερο ανθρωποκεντρικό μήνυμα και σημαντικό ψηφιακό αποτύπωμα. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν άψογα με κοινό σκοπό και κοινό στόχο. Επιστρέφουμε σε ιδιωτική χρηματοδότηση, αυτή τη φορά με συλλογικά κονδύλια. Μας αρέσει ιδιαίτερα να δουλεύουμε με ενώσεις ξενοδόχων και γι' αυτό έχουμε αρκετά και πετυχημένα παραδείγματα. Ένα από αυτά είναι της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων. Περνάω σε ένα τελευταίο, το πιο πρόσφατο προϊόν μας στη Marketing Greece, το Wonderlust Greece. Ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις ανεπιτίδευτου και φρέσκου υλικού από blogger, presenter και videographer, περιηγούμαστε live μέσω των social media του Discover Greece σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, αναζητώντας την αυθεντική εμπειρία. Η σπονδυλωτή καμπάνια που φιλοδοξούμε να καλύψει όλη την Ελλάδα έχει πάει ήδη στην Πελοπόννησο με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.
Μόλις ολοκληρώθηκε η καμπάνια της Αθήνας με τη στήριξη του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και οι δύο περιπτώσεις επιβεβαίωσαν τη δυναμική που μπορεί να δημιουργηθεί με υλικό live στα social media. Ας δούμε όμως την ταινία που δημιουργήσαμε για την πρώτη φάση της καμπάνιας στην Πελοπόννησο. Σχέδια και ιδέες για το μέλλον, προκειμένου να είμαστε επιδραστικοί και αποτελεσματικοί. Να δημιουργούμε ζήτηση, να είμαστε πιο χρήσιμοι και πιο δημιουργικοί. Οραματιζόμαστε η πλατφόρμα μας να γίνει ο κοινός τόπος για την τουριστική κοινότητα της χώρας. Ενισχύουμε τη διασύνδεση με τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή. Μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία μας με τη μικρή τουριστική επιχείρηση. Παρακολουθούμε και αναλύουμε τις διεθνείς τάσεις για το τουριστικό μάρκετινγκ και τις εφαρμόζουμε πρώτοι στην καθημερινότητά μας. Κυρίες και κύριοι, είμαι σίγουρη ότι είδατε ένα νέο πρόσωπο που σταδιακά χτίζεται για τον ελληνικό τουρισμό. Ένα πρόσωπο φρέσκο, χωρίς υπερβολές και παραμορφώσεις, ένα πρόσωπο κύρους αλλά και φρεσκάδας μαζί. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αυτή είναι η εικόνα που του αξίζει. Αυτή είναι η εικόνα που αξίζει στη χώρα μας. Η εικόνα μιας σύγχρονης, δυναμικής, ευρωπαϊκής Ελλάδας που μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, που ξέρει να αξιοποιεί τα μεγάλα της προτερήματα, που γνωρίζει καλά την ιστορία, τη ταυτότητα, τη διαδρομή της στον χρόνο. Θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρη ότι εσείς μαζί μας, με τη δύναμη και το κύρος της φωνής σας, θα στηρίξετε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια εξωστρέφειας που έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ας γίνετε λοιπόν οι καλύτεροι πολλαπλασιαστές του μηνύματός μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε την κυρία Δρέτα για τα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα βίντεο και πάλι μας πιάνει, με πιάνει, να μην το με περνάω και σε εσάς, μια μελαγχολία. Φανταστείτε ο φυσικός πάρτνερ που δεν είναι εδώ, που δεν είναι ο ιδιωτικός τομέας, αλλά είναι το κράτος. Φανταστείτε να μην ήταν μίζερος, να μην ήταν απαθιωμένος, να μην ήταν ζούσε σε άλλη εποχή, αλλά να ήταν πραγματικά συνεργός. Τι θα μπορούσαμε να βλέπαμε. Ευχαριστούμε, κυρία Δρέτα. Έχουμε 5 λεπτά για τον κύριο. Συμπληρώνοντας αυτό που λέτε, επισήμανση, νομίζω η επιτυχία του τουρισμού είναι ότι μέσα στην κρίση ξεπέρασε αυτή την παλιά μίζερη αντίληψη ότι πρέπει να ζητάς συνέχεια από το κράτος, να μην σου δίνει το κράτος και να βγαίνεις διαμαρτυρόμενος, και αποφάσισε με τις δικές του δυνάμεις, τα δικά του μέσα, να κάνει κάτι θέλοντας πρώτα να βοηθήσει τον ίδιο το τομέα και τους ίδιους επαγγελματίες του τομέα και στη συνέχεια τη χώρα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο παράδειγμα, διότι αποδείχθηκε στην αρχή κάποιοι από εμάς, μάλλον ούτε κάποιοι από εμάς δεν το πιστεύαν, αποδείχθηκε ότι ακόμα και σε περίοδο κρίσης, ακόμα και σε περίοδο ύφεσης, οι καλές προσπάθειες συσπυρώνουν τις υγιείς δυνάμεις και τα χρήματα βρίσκονται. Και το αποτέλεσμα το είδατε μόλις τώρα, γιατί όλη αυτή η προσπάθεια έγινε στην καρδιά της κρίσης από το 2013 έως σήμερα. Έχουμε μόνο 5 λεπτά. Πετρόπουλε, γιατί τα μπέρδεψα. Κύριε Πετρόπουλε, έχουμε μόνο 5 λεπτά για τα συμπεράσματα. Θα κάνω καλή χρήση, δεν θα σας κουράσω πολύ. Εγώ θα ήθελα να συνοψίσουμε λιγάκι τα βασικά μας μηνύματα. Ο ΣΕΤΕ λοιπόν συνεχίζει να υλοποιεί τις ενέργειες εκείνες που δημιουργούν αξία για την Ελλάδα μας. Μέσω των παρεμβάσεων που κάνουμε με το ρόλο μας ως κοινωνικός εταίρος, μέσω του Ινστιτούτου και την υλοποίηση των μελετών, της επεξεργασίας των στοιχείων, της εκπαίδευσης και της συμμετοχής σε συχνηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και μέσω της Marketing Greece, που νομίζω πως τα λόγια περιτεύουν, είδαμε αρκετά πράγματα από αυτά που έχει κάνει σήμερα. Κρατήστε λοιπόν το γεγονός ότι είμαστε ο οργανισμός που πιστεύει και κάνει πράξη την
έννοια των συνεργειών και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε η σημερινή εκδήλωση να είναι η αφετηρία μιας αμφίδρομης επικοινωνίας που θέλουμε πολύ να αναπτύξουμε με όλους εσάς. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαστε στη διάθεσή σας να σας απαντήσουμε. Έχουμε δυστυχώς μόνο τρία λεπτά να χαιρετήσω και την κυρία Εύα Καϊλή, τη συνάδελφό μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε τρία λεπτά, ίσως δύο ερωτήσεις, μία-δύο. Θα ήθελε κανείς να υπενθυμίσω κιόλας πως φεύγοντας μπορεί να πάρετε και τον απολογισμό του ΣΕΤΕ. Εύα. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την καταπληκτική εκδήλωση του συναδέλφου και όλου εσά που ήρθατε εδώ. Καλώς ήρθατε. Σπάνια βλέπει κανείς τόσο ωραίες εικόνες εδώ μέσα. Άνοιξε η καρδιά μας, να είστε καλά. Και απλώς ήθελα να ρωτήσω κάτι, επειδή θυμήθηκα, έχετε κάνει μια πολύ ωραία αναφορά για την Ελλάδα, βλέπω πάρα πολύ μπλε. Απλώς πρόσφατα μου ζήτησαν από την Google να κάνουμε ένα πρόγραμμα για να μάθουμε digital skills σε ανθρώπους που, όπως έκαναν στην Κρήτη και εκπαίδευσαν κόσμο να μπορεί να νοικιάσει τα δωμάτια ή τα ξενοδοχεία του, και αυτό αύξησε πάρα πολύ τις κρατήσεις, καθώς αυτό προσφέρθηκε από μια εταιρεία δωρεάν, για να χρησιμοποιήσουν φυσικά την Google σε διαφημιστικό, τη διαφήμιση της Google. Κάναμε μια πρόταση και μάλλον θα προχωρήσει για αγροτουρισμό, δηλαδή να φτιάξουμε διαδρομές και στην ορεινή Ελλάδα και το χειμερινό τουρισμό ή καλοκαιρινό τουρισμό, αλλά όχι μόνο παραλιακό, ώστε να έχει και έτσι μια άλλη διάσταση. Τα ελληνικά προϊόντα είναι πολύ αγαπημένα στους ξένους, και αν γίνει targeted σε αγορές, ας πούμε, όπως Γερμανοί που θα ήθελαν να έρχονται και το χειμώνα, ή τα βουνά μας, δεν ξέρουν εδώ ότι έχουμε βουνά και χιονοδρομικά. Είναι πολύ έτσι, ενδιαφέρον και αυτό. Αν έχετε και κάτι σε αυτό ή το έχετε αναφέρει και δεν το γνωρίζω, θα μου τα πείτε ιδιαιτέρως. Απλώς το αναφέρω ως κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός Ελλάδος. Πράγματι, τα συζητήσαμε, τα είπαμε και θα τα πούμε και μετά. Είναι από τη μία, έχουμε συνεργασία με την Google και έχουμε συνεργαστεί στο κομμάτι της τέτοιου είδους εκπαίδευσης, αλλά για το κομμάτι της διασύνδεσης, αγροδιατροφή κτλ. Σχεδιάζουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα με το Ινστιτούτο. Τα είπαμε πριν, έχουμε μια ημερίδα μάλλον στα μέσα Μαρτίου που θα ανακοινώσουμε συγκεκριμένες δράσεις, διότι η βασική στρατηγική του ΣΕΤΕ από εδώ και στο εξής και του τουρισμού είναι ο εμπλουτισμός του προϊόντος. Έχουμε πια φτάσει σε πολύ υψηλό αριθμό αφίξεων. Ο μόνος τρόπος να φέρουμε περισσότερα χρήματα στη χώρα είναι να αυξήσουμε την προστιθέμενη αξία, να δημιουργήσουμε καλύτερο προϊόν, και για να δημιουργήσουμε καλύτερο προϊόν θα κεφαλαιοποιήσουμε σε αυτό που έχουμε, που είναι το ήλιος και θάλασσα, και θα το εμπλουτίσουμε με άλλα στοιχεία, τη γαστρονομία μας, τον πολιτισμό μας, προκειμένου έτσι να μπορέσουμε καλύτερο προϊόν, ακριβότερο προϊόν, να το πουλήσουμε σε άλλες αγορές, σε άλλες πελατείες. Αυτά είναι κομμάτια της στρατηγικής και θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Απλώς να πω και εγώ στο σημείο αυτό, πάνω στην επισήμανση που έκανε η Εύα η Καϊλή, το Μάιο ετοιμάζουμε εμείς εκδήλωση εδώ με καλεσμένη την Google για τις εφαρμογές αυτές που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Θα το συζητήσω και με τον πρόεδρο, τον κύριο Ρέτσο, την κυρία Δρέτα, γιατί νομίζω θα κάνουμε μια συνέργεια πολύ σημαντική, και θα λάβετε εννοείται όλη η πρόσκληση, όπως πάντα. Και ήταν πολύ καλή επισήμανση, γιατί μας δίνει και την άλλη προοπτική αυτού του εγχειρήματος. Ναι, κυρία Δανέλη. Όντως τηλεγραφικά δεν θέλω να κλέψω το χρόνο που δεν υπάρχει εξάλλου. Συγχαρητήρια προφανώς, και κάθε άλλο παρά πολυτέλεια είναι αυτή η συνάντηση. Θεωρώ ότι θα ήταν παράληψη να μην κάνουμε μια αναφορά. Βεβαίως, ο τουρισμός ανήκει στη σφαίρα των εθνικών πολιτικών. Όμως, από την προηγούμενη περίοδο τρέχουν αρκετά σοβαρά πράγματα. Μία αναφορά μονάχα στην μεγάλη πολιτική της γαλάζιας ανάπτυξης, το Blue Growth, που ένας από τους 5 τομείς στους οποίους αναφέρεται είναι βεβαίως ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός. Τίποτα άλλο. Πάντα τέτοια. Καθυστερήσατε να έρθετε, διότι είχε αναφερθεί. Επειδή ο Σπύρος είναι σεμνός, να πω πως ήταν εισηγητής της γαλάζιας ανάπτυξης, η οποία πέρασε και με απόλυτη... Η κυρία Ελένη Βαρβιτσιώτη είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Μια ερώτηση για τον κύριο Ρέτσο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν τα συγκεκριμένα αιτήματα που θέσατε σήμερα και θα θέσετε αύριο στους επιτρόπους συγκεκριμένα, αν έχουν να κάνουν με τη φορολογία ή κάτι το οποίο θα μπορούσε να περιληφθεί στην τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος. Όχι, σίγουρα δεν θέσαμε θέματα αξιολόγηση τι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι
αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών. Εμείς εκείνο που ήρθαμε και θελήσαμε να κάνουμε με τους επιτρόπους, καταρχήν έγινε επιλογή επιτρόπων με βάση τα χαρτοφυλάκια τους, τα οποία να έχουν μεγαλύτερη, αν θέλετε, επίδραση, επίπτωση στην δραστηριότητα τη δικιά μας στον τουρισμό. Εκείνο λοιπόν που θελήσαμε να κάνουμε είναι, αφού η στρατηγική μας είναι να ενισχύσουμε την φωνή του τουρισμού στην Ευρώπη, θελήσαμε λοιπόν να τους δείξουμε τι ακριβώς πετύχαμε τα τελευταία χρόνια ως τομέας, πόσο έχουμε συμβάλει σε αυτό που γίνεται σήμερα την Ελλάδα, δηλαδή να ετοιμαστεί να βγει πλέον από τα μνημόνια, πώς το καταφέραμε αυτό, ποια είναι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα δηλαδή, και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ποια είναι τα εμπόδια, τα οποία δεν θα κάνουν την τουριστική δραστηριότητα μια πρόσκαιρη επιτυχία, η οποία θα ξεφουσκώσει σιγά σιγά, ειδικά όσο αλλάζουν και τα γεωπολιτικά και ξανενισχύονται οι ανταγωνιστές μας, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά έχουν προβλήματα, όπως είναι η Τουρκία και οι χώρες της Βορείου Αφρικής. Τι λοιπόν πρέπει να γίνει, και ένα από αυτά, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι η βεβαρημένη φορολογία και ειδικά στο κομμάτι του προϊόντος που του στερεί ανταγωνιστικότητα, που είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν, ούτως ώστε ο τουρισμός να διατηρήσει αυτή τη δυναμική που έχει και να παραμείνει σημαντική δραστηριότητα και ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η ατζέντα μας και επίσης δεν είναι μια επαφή και μια επίσκεψη που αποφασίσαμε να κάνουμε μία φορά, συγγνώμη για την έκφραση, για να πούμε τον πόνο μας. Θεωρούμε ότι είμαστε μεγάλος πια όριμος τομέας της οικονομίας. Θέλουμε λοιπόν μία αμφίδρομη σχέση με τις Βρυξέλλες, μία σχέση εμπιστοσύνης, ούτως ώστε πέρα από το να υπάρχει πληροφόρηση για τα δρόμενα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία επηρεάζουν και τη δική μας δραστηριότητα στην Ελλάδα, να μπορούμε και εμείς και άμεσα και σε βάθος χρόνου να καταθέτουμε τις απόψεις μας για τα μεγάλα που σχεδιάζονται και τα οποία επηρεάζουν τη δραστηριότητά μας. Αυτή είναι η ατζέντα μας και πάνω σε αυτό θα κινηθούμε και σε αυτή μας την επίσκεψη, αλλά και σε επόμενες που θα γίνουν, γιατί έχουμε αποφασίσει να το επαναλάβουμε και τα επόμενα χρόνια αυτό που κάνουμε τώρα. Να μην πει κάτι ο κύριος. Και τελευταίος ο κύριος Σταϊκούρας, ο υπουργός. Εγώ έχω μια θεωρία, έτσι να είμαι και λίγο ερετικός. Όταν οι πολιτικοί κοιμούνται, πολλά πράγματα προχωρούν. Του λέγει ένας καθηγητής μου στα θέματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έλεγε όταν οι πολιτικοί κοιμούνται, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχωρά. Από την πολιτική γενικά. Αυτό σας το λέω διότι ακούστηκε εδώ για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού και την ενημέρωση των κομμάτων. Καλό είναι να είμαστε ενημερωμένοι, να μπαίνουν πολλές πρωτοβουλίες. Να μπορέσει ο δυτικός τομέας να κάνει αυτό που πρέπει. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Στον τομέα του τουρισμού, της ναυτιλίας, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί από φορές το δικό σας. Και έχει ιδρυθεί ένας παγκόσμιος ναυτιλιακός οργανισμός, στον οποίο πρωταγωνιστεί η Ελλάδα. Κατά πόσο έχετε αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με άλλες μεγάλες τουριστικές δυνάμεις, να οργανώσετε εσείς ως ιδιωτικός τομέας με τις άλλες μεγάλες βιομηχανίες ανταγωνιζόμενες άλλες περιοχές οι οποίες έρχονται τώρα, γυρίζω να πάνε ταξίδι στο Αζερμπαϊτζάν και στην Αρμενία. Το τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα με εξωτερική οικονομία, η οποία, εξωτερικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι τόσο καλό, είναι απίστευτο. Επειδή εμείς παλιά χτίζαμε τα ξενοδοχεία και νομίζαμε ότι χτίζαμε την Ακρόπολη. Αυτά χτίζονται όλα τώρα computerized και το κάθε κομμάτι μπορεί να βγει και να βγει και να μπει και να αντικατασταθεί με πολύ μικρότερο κόστος και πολύ μεγαλύτερη πολυτέλεια. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα έπρεπε κανείς να το δει. Επίσης, είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Επίτροπος, ότι το τουριστικό προϊόν είναι πολύ ευαίσθητο. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο. Στην καλή περίοδο πρέπει κανείς να κάνει την οργάνωσή του. Έχουμε μια Τουρκία, την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά με τον κύριο Κίρκο, τον οποίο προεδρεύουμε τη Επιτροπή, και την κυρία Βότρεπεξ, η οποία συμμετέχει σε αυτήν την Επιτροπή, η οποία έχει τεράστια θέματα αστάθειας. Και ο τουρισμός εκεί είναι προβληματικός πια. Έχουμε μια Αίγυπτο, η οποία έχει τα προβλήματά της, ειδικά με τις ιστορίες, με την τρομοκρατία κτλ. Έχουμε μια Τινησία, η οποία έχει τα ίδια θέματα. Πού θα βρεθεί ο ελληνικός τουρισμός αργότερα? Άρα εκεί πρέπει να έχουμε μια προστιθέμενη αξία. Μετά, και το τρίτο και τελειώνω. Μέσα στο ξενοδοχείο τα πράγματα είναι καλά. Έξω όμως, στο εξωτερικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι προβληματικά. Μπορεί να μην είναι τόσο άσχημα σε άλλες περιοχές, αλλά έχουμε πολλά προβλήματα. Να σας πω το παράδειγμα του Ηρακλείου, μια που βλέπω ξενοδόχους από την Κρήτη.
και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται και με τα θέματα των μεταφορών. Δηλαδή, μας πήραν 4, 5, 6, 10 χρόνια για να βάλουμε μια ιδιωτική εταιρεία που είναι τα φορολόγητα να δώσουν 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια για να κάνουν το εξυγχρονισμό του ελληνικού αεροδρομίου. Αυτό είναι ένας εξωτερικός χώρος. Αυτό είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι ο ΣΕΤΕ, αν πρέπει να ενημερώσει τα κόμματα, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να κατέβεται πολύ η πολιτική με τα θέματα της οικονομίας, είναι για το όραμά σας για τον εξωτερικό χώρο των ξενοδοχείων. Και το άλλο, επειδή υπήρξε υπουργός ναυτιλίας και ήθελα όπως μπαίναν στο λιμάνι, αντί να βλέπουν το σκουπιδότοπο αριστερά, να βλέπανε κάτι στα δεξιά που ήταν η κρουαζιέρα μαζί με ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο και δεξιά αντί να βλέπουν το σκουπιδότοπο, να κάνουμε ένα ναυτιλιακό κέντρο μαζί με δύο μαρίνες για γίγα γιότς. Αυτό θέλαμε να το κάνουμε, να το βλέπει ο κόσμος virtual, δηλαδή με λέιζερ. Το έχω δει στο εξωτερικό, το έχω δει στη Σιγκαπούρη. Εάν λοιπόν εσείς που έχετε ένα όραμα και πραγματικά πιστεύουμε σε αυτό που κάνετε, θέλουμε να προχωρήσουμε αυτό το όραμα, θα ήθελα να δω την Κνωσό, την Ακρόπολη, τις Μυκήνες, τους Δελφούς, όπως έβλεπαν οι αρχαίοι. Διότι με το 5% των χρημάτων της αναστήλωσης, πρέπει να το βλέπω κάθε βράδυ. Αυτά που εσείς μπορείτε να αντιγράψετε πολύ καλά με τα ερευνητικά σας κέντρα, από τα καλύτερα παραδείγματα του εξωτερικού στην Ελλάδα, δεν πρέπει να καλύψουμε τον τροχό, τον έχουν ανακαλύψει πριν από εμάς και για εμάς άλλοι, να τα φέρουμε ως παράδειγμα και σε αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις που εσείς με την παρουσία σας μπορείτε να μας δημιουργήσετε μια προστιθέμενη αξία και ένα οραματισμό σε μια μεγάλη βιομηχανία, το κάνουμε πολιτική, αυτά τα καλά παραδείγματα να μας τα δείχνετε, να τα κουβεντιάζομαι και η πρωτοβουλία αυτή που πήραν οι συνάδελφοί μου και του συγχαίρω είναι πολύ σημαντική προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και τα άλλα των νέων τεχνολογιών που είπαν οι άλλοι μου συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος έχει το λόγο. Πάντα θα χρησιμοποιούν και το παράδειγμα της Coca-Cola. 17 καρέ πια είναι το μάτι μας. 16 καρέ. Το 17ο δεν το βλέπουμε, τον τυπώνει ο εγκέφαλος. Θα βάζετε πάντα όχι τη λέξη Ελλάδα, αλλά αυτού ο οποίος το δημιούργησε. Του ΣΕΤΕ, του τότε Υπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, ακριβώς για να μείνει στο μυαλό. Αυτό τουλάχιστον του είχα υποσχεθεί που θα του κάνω στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα βλέπετε τη φωτογραφία του Καραμαλή, ήταν τότε Πρωθυπουργός, και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Θα σας κάνω όλους εκεί που είσαστε μια συγκεκριμένη κατηγορία να φωνάζετε ζήτω ο Καραμαλής, ζήτω ο Κεφαλογιάννης. Μην ξεχνάμε στο σημείο αυτό ότι ο υπουργός, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά πάνω στο αντικείμενο που μιλάμε. Έχει τελευταίο το λόγο, παύλα θέση πάνω στην εκδήλωσή μας. Εγώ θα είμαι πολύ συνοπτικός. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω. Κύριε Κύρικο, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι στις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε με το ΣΕΤΕ απαιτούσε, άρα μην έχετε αμφιβολία ότι θα συνεχίσει να απαιτεί, όπως απαιτούμε και εμείς ως πολιτικό σύστημα από τον ΣΕΤΕ συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Θέλω να σας πω ότι έχουμε καλλιεργήσει και νομίζω όλα τα κόμματα στην Ελλάδα ένα ανοιχτό, ειλικρινή, συνεχή διάβλο επικοινωνίας με τον ΣΕΤΕ. Θέλω να σας πω επίσης ότι μην μηδενίζουμε την προσπάθεια του κράτους, γιατί αν δεν γίνονταν κάποιες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας τα προηγούμενα χρόνια, εάν τυχόν δεν μειώνονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα φορολογικοί συντελεστές, ασφαλιστικές φορές, δεν πληρώνονταν ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, θα μιλούσαμε από χειρότερη θέση σήμερα. Γι' αυτό και συνεχίζοντας το ερώτημα της κυρίας Βαρβιτσιώτη, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν θέματα που μπορούμε να θέσουμε στο τραπέζι επ' ωφελία του τουρισμού. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και άλλα κεφάλαια τα οποία θίξατε. Βλέπω εσάς, κύριε Ρέτσο, γιατί τα δύσκολα τα αναδείξατε μόνο εσείς, που είναι πράγματι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Είναι το χωροταξικό πλαίσιο που έχουμε συζητήσει μαζί, αλλά και κατηδίαν με φορείς που έχουμε δει στους νομούς που δραστηριοποιούνται. Και είναι και ζητήματα της οικονομίας του διαμοιρασμού, που είναι μείζον θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να δούμε και εμείς ως χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την παρουσία. Σας ευχαριστούμε το ΣΕΤΕ που πραγματικά μας δίδαξε πάρα πολλά πράγματα, όχι απλώς μας ενημέρωσε. Φεύγοντας, μπορεί να πάρετε τα κείμενα που είναι ο απολογισμός του ΣΕΤΕ και οι κατευθύνσεις του και είναι σίγουρο πως θα τα ξαναπούμε και με το ΣΕΤΕ και μεταξύ σας. Και έχουμε και καφέ, όπως μου θυμίζει η Ελίζα.